Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φωτος που έρχω πίνω καψούριδες. Εδώ είμαστε, ελάτε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Ρε, τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια, να περάσουμε την πάρα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας και σήμερα να κάνουμε μια αγνή, μια αυθεντικιά σου μουσάδα. Ελάτε στην παρέα μας να συζητήσουμε τι έγινε χθες το παιχνίδι, τι δεν έγινε, να δούμε τα παρασκηνιακά, να πούμε τα δικά μας, να ακούσουμε τις ποταπάρες μας, να δώσουμε και σήμερα τραπέζια θα δώσουμε σήμερα. Για να πάρετε την παρέα στα πάτε να γουστάρετε, να πάτε να φάτε, να ντερλικώσετε. Πώς γουστάρω να σας στέλνω έτσι. Και την ώρα που κόβετε το κοψιδάκι να λέτε στην υγειά σας, στην υγειά του Κωστή, στην υγειά του σταθμού, έτσι, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Μου λέει ένας, γιατί δεν έρχεσαι κι εσύ να φάμε παρέα. Γιατί δεν πας κι εσύ να φας. Λέω, σου πω ένα πράγμα, αν με κάθε τραπέζι που έδινα, γιατί δίνω τραπέζια καμιά 13 χρόνια, 12, πόσα είναι, δηλαδή, αν με κάθε τραπέζι που δίναμε, τρώγαμε κι εμείς μαζί, με αυτό που κέρδιζε, θεωρώ ότι καταρχήν θα πηδούσαμε στον αέρα και θα βρακάραμε. Δηλαδή, έξω, στην πεδιάδα, βγείτε ρε παιδί μου, πού, προς την παραλία. Μπροστά εδώ, άγαμε το μεγάλο εξωτερικό, εκεί που είναι οι τομπλερόνε, αυτές οι πέτρες να πούμε που είναι σαν γιγάντιες σοκολάτες, οι όρθιες. Πηδάς και φρακάρεις. Κλάτς, τέλος. Γεια σας. Είσαι τόσο χοντρός, γίνεσαι τόσο χοντρός που αφαλώς σου είναι σαν μικρή δεξαμενή. Πέφτουν τα παιδιά και κάνουν μπάνιο. Μπορεί δηλαδή να ποτίσεις λιβάδια. Που αφαλώς όμως μαζέψει νερό, ας πούμε. Ή φοράς τη ζώνη σου μόνο με μπούμερανγκ. Μόνο. Δηλαδή πας να κάνεις αυτό και γυρίζει. Μόνο έτσι μπορείς. Ωραία πράγματα. Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα. Ανοίξαμε το μπλμπλίκι. Ξέρω. Τι περιμένετε. Ήταν offside. Εντάξει. Το λέω δηλαδή επειδή κάποιοι ξέρω ότι περιμένετε. Και εδώ και κάτω. Καροποιημένοι. Όλα οκ. Okay. Ήταν offside. Εντάξει. Θέλετε να πούμε και κάτι άλλο. Δεν μπορεί αυτός που έχει 287 φόνους, ο κατασυρωή δολοφόνος, ο εγκληματίας, ο στιγερός, ο serial killer. Δεν σημαίνει ότι είναι αυτός που σκοτώνει όταν οι άλλοι βλέπουν serial. Δηλαδή κάθεται να πούμε η πενταμελής οικογένεια να δει το τατουάζ και έρχεται αυτός και τους καθαρίζει. Όχι, ο serial killer αυτός που καθαρίζει τον κόσμο κατασυρωή. Δεν μπορεί λοιπόν αυτός που είναι ο κατασυρωή δολοφόνος και έχει σκοτώσει 300 φορές να μπαίνει στην ίδια ζυγαριά με αυτόν που έχει κάνει οπισθογωνία και με τον προφυλακτήρα του χτυπάει τον προφυλακτήρα του πίσω αυτοκινήτου και του στραβώνει λίγο την πινακίδα. Ναι, και οι δύο έχουν κάνει κάτι το οποίο είναι επιλείψιμο, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Όχι όμως με μία φάση που και πάλι η φάση είναι γρήγορη, είναι δύσκολη. Δεν μπορεί με μία φάση να εξομοιώνουμε και να εξισώνουμε. Και πάνω εκεί να χτίζει η προπαγάνδα η γνωστή από χθες όλο το θέμα. Δεν μπορεί να πηγαίνουν και οι δύο στο δικαστήριο και λένε κύριε πρόεδρε, ναι. Και αυτός έκανε ένα ατόπιμα και ο άλλος έκανε ατόπιμα. Το ίδιο είναι. Και οι δύο είναι υπόλογοι στον νόμο. Δεν είναι έτσι. Λυπούμεθα βαθύτατα. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Το ξεκαθαρίζουμε εκ των προτέρων. Επίσης έφτασε Φλεβάρης για να πάρει ο Ντεμέκ Χαλίφης σφύριγμα. Το λέω επειδή βλέπετε πως μπρόχνονται η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός όλο αυτό το διάστημα με πέναλτι έξω από την περιοχή, με πέναλτι ανύπαρκτα και δεν μιλάει κανένας, έτσι. Δεν μιλάει κανένας κάτω. Από χθες τάρπαξε κατευθείαν ο Κυρσάβας και η συναυτό για να χτίσουν τώρα επικοινωνία πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ούτε ανάγκη τα έχουμε εδώ που έχουμε φτάσει και στο πρωτάθλημα. Με τις γκέλες μας, με κακή μας φόρμα στην αρχή, με τα εσωτερικά μας θέματα, με τις διαφωνίες μας και εδώ που έχουμε φτάσει και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, κανένας δεν μας βοήθησε. Κανένας. Ίσα ίσα μας στέρισε η διαιτησία. Όπως τη Λάρισα, παράδειγμα, το πέναλτι που δεν δόθηκε. Λέω τώρα ένα που μου έρχεται στο μυαλό.
και σμπρώχτηκε αντίστοιχα ο Ολυμπιακός, ας πούμε, και με τον Πανιόνιο και μέσα στην έδρα του με τον Αστέρα. Και η ΑΕΚ με πέναλτι έξω την περιοχή και στον Ατρόμητο στο μάτς με τη Λαμία ήταν, νομίζω, που δίδεται έξω την περιοχή. Ο Βάτσιος. Άρα μην προσπαθείτε. Επίσης θέλω να πω για τους δικούς μας. Για τους δικούς μας. Εδώ. Τους φίλους της ομάδας, τους οπαδούς της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ναι, οκ. Okay. Παραδεχόμαστε, γιατί δεν έχουμε κανένα ζήτημα εμείς. Δεν έχουμε κανένα απολύτως ζήτημα. Τι να αρνηθούμε ότι ήταν offside το goal. Τι να πούμε ότι όχι και τα λοιπά. Αυτά δεν υπά... Να βάλουμε στραβές γραμμές που βάζαν οι άλλοι. Σε καμία περίπτωση. Όχι όμως να φτάσω να διαβάζω πάλι post και γίναμε ίδιοι με τους άλλους και δεν θέλουμε με αυτόν τον τρόπο. Ποιο τρόπο? Αυτό είναι ένα μηδέν. Αυτό είναι ένα μηδέν κυριολεκτικά. Το φάγανε το παιδί εντωμεταξύ. Έβαλε τον γκολ. Φαντάζομαι ότι η κατάρα έφαγε, έσπασε τη μύτη του. Χθες το βράδυ μεταφέρθηκε στον Άγιο Λουκά. Εγχειρίστηκε. Είναι κάταγμα. Κάταγμα του οστού της μύτης. Έσπασε τη μύτη του. Έσπασε το κόκαλο της μύτης. Ο άλλος, όπως είδατε στη φάση, τον βρήκε με το πίσω μέρος. Α, εντάξει. Και ο Δημητράκης, που μέχρι εκείνο το σημείο πάλι ήταν από τους κορυφαίους, βρίσκεται στο κρεβάτι του πόνου. Σήμερα θα ξέρουμε οριστικά τι και πώς γίνεται και αν θα μπορεί να παίξει και αν θα μπορεί να παίξει με μάσκα κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Η είδηση που προκύπτει αργά χθες τη νύχτα και πιθανόν να μην την γνωρίζετε είναι ότι πωλείται ο Τσίμιροτ και πηγαίνει στο Βέλγιο. Το ξαναλέω, αυτό είναι με τα μεσονύκτιο. Γύρισε χθες αργά, μιλάμε τώρα για μια μισή ώρα. Για μια μισή ώρα. Γύρισε χθες αργά στην Τούμπα. Μεταγράφεται στο Βέλγιο στη Σταντάρ Λιέγης. Είναι κάτι που τρέχει εδώ και αρκετό καιρό. Διαβάζω το θέμα από το InPauk, λέω και την πηγή μου για να είμαι εντάξει. Λέγεται ότι η πρόταση ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε σύσκεψη μετά το τέλος του αγώνα και ήταν αυτό το κύριο θέμα συζήτησης. Θέλω να πω γενικά ότι δεν θα ήθελα να φύγει κάποιος παίκτης 12 μάτς πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Αυτό είναι ένα γενικό θεώρημα. Αλλά αλλιώς αντιδρούσα αν πουλούσαμε τώρα τον Μπρίγιοβιτς ή τον Μάτος, λέω εγώ, ή τον Μπέλκα, και αλλιώς θα αντιδράσω που φεύγει ο Τσίμιροτ. Θεωρώ ότι όλο αυτό το διάστημα ο Τσίμιροτ, το ξαναλέω, δεν συμφωνώ με την πώληση τώρα. Να το βάλουμε σαν επικεφαλίδα. Δεν πάω να δικαιολογήσω κανέναν. Θέλουν όμως να ελαφρύνουν το ρόστερ και θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει καλύτερη πρόταση για τον Τσίμιροτ, ο οποίος, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, δεν μου έδωσε το κάτι ξεχωριστό. Πάρα πολλά περιμέναμε, πάρα πολλά διαβάζαμε, πάρα πολλές και μεγάλες προσδοκίες είχαμε για τον συγκεκριμένο, αλλά νομίζω ότι δεν έδωσε αυτό που έπρεπε ο Τσίμιροτ. Δεν έκανε τη διαφορά. Θέλω ένα εξάρι εκεί, ο οποίος να είναι ένας αντίστοιχος Μάτος. Να είναι ένας αντίστοιχος Πρίγιοβιτς. Μπορώ εκεί να έχω ένα θηρίο, ένα εξάρι που να κουβαλάει την μπάλα στον άξονα, να ρίχνει και δυο κλωτσιές, ένα θηρίο να παίρνει και τις κεφαλιές στιμένες φάσεις, να πατάει και με την περιοχή που και που. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μου λες, περιγράφεις κάτι το ιδανικό. Υπάρχουν στην αγορά. Αυτός ο Ντόι που ήταν να φέρουμε. Λοιπόν, αλλά όπως λέει ο Σωτήρης, και ο Μάτος ιδανικό είναι. Ιδανικός. Αν σας έλεγα πριν ότι θα έχουμε ένα δεξί μπακ που θα σκοράρει 10 γκολ μέσα στη σεζόν, που θα έχει όλη την πτέρυγα, που δεν θα περνάει τίποτα αμυντικά, που θα είναι ψυχάρα, που θα τρελαίνεται, που θα σεντράρει, θα πασάρει. Τι θα μου λέγατε και πού να το βρούμε αυτόν? Βρίσκεις. Το θέμα είναι να έχεις την οικονομική δυνατότητα. Αυτή, δόξα τω Θεώ,
και δεν το λέμε σε καμία στιγμή με νεοπλουτίστικη διάθεση ή με αλαζονική για αυτούς που δεν έχουν, αλλά δόξα τω Θεώ αυτό είναι λυμένο. Ο Τσίμερ λοιπόν πήγε στην Τούμπα, αυτό που σας λέω τώρα είναι πριν από 4-5 ώρες, δηλαδή έγινε στις 2 τα ξημερώματα. Λογικά δεν το μάθατε το νέο, εκτός και αν είστε ξενύχτης και αν έχετε τέτοιες τάσεις, ας πούμε, να κοιμόσαστε. Εγώ καλά, και εγώ μετά τα παιχνίδια με παίρνει ο ύπνος ξημερώματα. Μίλησε ο Τσίμιροτ και είπε ότι αγάπησα τον ΠΑΟΚ, είμαι ευχαριστημένος με αυτά που έζησα εδώ. Να σας το πω και ακριβώς, δηλαδή, φεύγω με πολλές αναμνήσεις από τον ΠΑΟΚ, δήλωσε ο παίκτης, ο οποίος, ξαναλέω, πηγαίνει στην Νταντάρ Λιέγης. Λοιπόν, αγαπώ τον ΠΑΟΚ, φεύγω με πολλές αναμνήσεις από εδώ, εύχομαι στον ΠΑΟΚ τα καλύτερα για να πάρει το πρωτάθλημα και πετάει σήμερα το πρωί για Βέλγιο. Ήθελε και ο ίδιος ο παίκτης, βάζουμε και αυτό στην παράμετρο, είναι σημαντικό. Ήθελε ο παίκτης, ψαχνόταν από πέρσι τον καλοκαίρι, ήδη θυμάστε. Του είχαν φουσκώσει πάλι βέβαια τα μυαλά η μανατζαρέι ότι τον θέλει η μισή Φίλιος. Ό,τι είχε γίνει και στην περίπτωση Κάτσε. Φεύγει λοιπόν ο παίκτης. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Διότι δεν θεωρώ ότι ο φετινός Κάνιας μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είναι ντεφορμέ. Ο Μαουρίσιο δεν είναι ένα καθαρό εξάρι, είναι ένα οκτάρι περισσότερο. Ένας δημιουργικός και όχι ένας ανασταλτικός. Δείτε λίγο η γλώσσα, η ελληνική, πόσο ωραία τα περιγράφει. Πόσο ωραία. Ανασταλτικός χαφ, αυτός δηλαδή ο οποίος αναστέλει την επίθεση, ο οποίος διακόπτει, χαλάει το παιχνίδι του αντιπάλου, και δημιουργικός χαφ. Γιατί να πω Μπαλαντέρ. Γιατί να χρησιμοποιήσω ξένη λέξη. Δημιουργικός μέσος. Εντάξει, το χαφ έχει αφομοιωθεί πλήρως από τη γλώσσα μας, αλλά οκ. Okay. Αυτό είναι το δεύτερο νέο. Περιμένουμε λογικά. Εγώ το είχα πει και τις προάλλες, είναι η προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι αφού αποκτήθηκε αριστερό μπακ, περισσότερο ανάγκη θεωρώ ότι έχουμε ένα εξάρι πριν φύγει ο Τσίμιροτ. Περισσότερο ανάγκη έχουμε ένα θηρίο εκεί, έναν παίκτη ο οποίος θα είναι εμφατικός, ο οποίος θα είναι καθοριστικός. Θα δεσπόζει, να άλλη ωραία λέξη. Θα δεσπόζει στον χώρο του και τι ωραία, φίλε, γλώσσα μας. Τι ωραία, περίγραψέ το αυτό με αγγλική ή με γερμανική λέξη. Δεσπόζει, λέει, στον χώρο του κέντρου. Δεν βγάζει μια αρχοντιά. Δεν βγάζει ένα εκτόπισμα. Η λέξη. Δεσπόζει στον χώρο του κέντρου. Τέλος πάντων, Έναν τέτοιο θέλουμε. Ξαναλέω, διαφωνώ με την οποιαδήποτε απώλεια παίχτη, αλλά δεν θα έχω την ίδια αντίδραση που θα είχα αν έφευγε τώρα ο Πρίγιοβιτς ή ο Πέλκας ή ο Μάτος, ένας τέτοιος παίχτης. Αν έφευγε ή ο Βαρέλα, έτσι όπως είναι φέτος ο Βαρέλα. Από εκεί και πέρα, έτσι είναι. Να πω το εξής επίσης. Ότι η ομάδα χθες μπορεί να μην έπιασε υψηλές αποδόσεις, μπορεί να μην είχε καμία, να μην έπαιξε καμιά μπαλάρα, αλλά είχε σημεία που έτρεξε πάλι. Είδαμε έναν εκπληκτικό Βιερίνια την ημέρα των γενεθλίων του. Μ' αρέσει που βλέπω τους παίκτες μέσα στα ποδητήρια, μια παρέα, σαν να είναι σε κάποιο πάρτι, να ανοίγουν τις σαμπάνιες και να εύχονται να κάνουν μπουγέλο μεταξύ τους. Είναι ωραίο, οι παρέες φέρνουν τα πρωταθλήματα. Ρωτήστε την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα το 85. Τι σχέση είχαν και πόσο ακόμα έχουν σχέση μεταξύ τους. Νομίζω είναι κατανοητό. Ρωτήστε και την παλιά ομάδα. Εκείνη του Κούδα, του Σαράφη, Τερζανίδη, του Αποστολίδη. Θα σας πούνε επίσης το ίδιο. Ότι μόνο όταν είσαι με τον άλλον μια οικογένεια. Θα μου πεις, στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ιστορία δεν υπήρξαν περιπτώσεις που δεν μιλιόντουσαν οι παίκτες μεταξύ τους και πήγαν και πήραν το πρωτάθλημα. Οκ, εντάξει, και αυτό ισχύει. Δεν λέω. Όμως,
στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχει ένα δέσιμο μεταξύ των παικτών διαφορετικό. Δεν είναι στιγνά επαγγελματικό. Θα πεις, όλοι είναι επαγγελματίες, όλοι κοιτούν την τσέπη τους, ναι κτλ. Αλλά και η ομάδα που το πήρε το 76 και η ομάδα που το πήρε το 85 και οι ομάδες πήραν τα κύπελα 72, 74, 2001, 2003 και το 17 δεν είχαν οι παίκτες μόνο απλά μια τυπική σχέση. Είναι σημαντικό μεταξύ τους να γουστάρονται κιόλας, να κάνουν και παρέα εκτός γηπέδου. Εγώ δεν λέω όλοι να είναι κολλητοί και αυτό δεν γίνεται. Αλλά να νιώθουν ότι όταν τρώει μια κλωτσιά ο συμπαίκτης τους πρέπει να τρέξουν εκεί και να κάνουν τη μανούρα να τον προστατέψουν. Να πονούν όταν ο συμπαίκτης τους βρίσκεται στο κρεβάτι του πόνου γιατί είναι τραυματίας. Να χαίρονται με τη χαρά του, με τον γκολ που πετυχαίνει. Δείτε τη λεπτομέρεια, πώς πανηγυρίζουν πλέον οι παίκτες της ομάδας. Ο Κουλούρης δυστυχώς πάλι χωρίς γκολ. Δηλαδή πραγματικά περνάμε τη φάση με τον Κλάους που δαγκώναμε τα χέρια μας για να σκοράρει, να ξεμπλοκάρει το παιδί. Πάλι δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν έτρεξε, ότι δεν μόχθησε, ότι δεν μπάλεψε. Ναι, okay, αλλά λοιπόν, Κωστή καλημέρα. Το διαβάζω, κάτσε να δω. Από χθες το πρωί μου είπε ένας φίλος που γνωρίζει ότι έρχεται ο Κροάτης Τσάκτας, 25 χρόνων, έμεινε στις 19 Γενάρη ελεύθερος από τη Ρούμπιν, λέγοντας μάλιστα ότι θα φύγει ένας από τους Κάνιας ή Τσίμιροτ. Δυστυχώς, στο κομβικό παιχνίδι του Αγρινίου πάμε χωρίς δύο κομβικούς παίκτες του σερί των τελευταίων ημερών. Αλήθεια είναι αυτή, επειδή έρχονται μηνύματα και με ρωτάτε. Το λέω και σε ένα Στάθη και σε ένα Γιώργο που πιθανόν να ανοίξετε μετά. Δεν ήθελα να φύγει ο παίκτης τώρα. 12 βήματα πριν τον τίτλο, δεν ήθελα. Όχι ότι θα κλάψω κιόλας ότι το θεωρώ τεράστια απώλεια, το διευκρινίζουμε. Επικεφαλίδα βάζουμε, δεν ήθελα να φύγει κανένας παίκτης. Αφού η ομάδα δεν έχει ανάγκη τα χρήματα. Απλά περισσότερο νομίζω θέλουν να αποσυμφορήσουν το ρόστερ. Ναι, αλλά μην διώχνεις από εκεί που δεν έχεις περίσσευμα. Διώξε κανένα τερματοφύλακα, άμα μπορείς. Κανένα Μπρίκιτς που κάθεται τόσους μήνες πάνω στο συμβόλαιο. Δώσε το Γλύκο κάπου να παίξει, να πάρει χρόνο. Αμα είναι, γιατί να θέλουμε μόνο να δώσουμε το Μιστακίδη μετά από ένα μεγάλο τραυματισμό να πάρει αγώνες. Ας δώσουμε και το Γλύκο κάπου να πάρει αγώνες, λέω εγώ. Δεν είναι στην ίδια λογική. Το παιδί δύσκολα θα παίξει πριν το καλοκαίρι. Και γενικά δύσκολα θα παίξει, πιστεύω εγώ. Αν είναι έτσι ο Πασκαλάκης, αν ο Σιαμπάνης είναι έτσι όπως είναι. Λέω λοιπόν ότι δεν ήθελα να φύγει τώρα κανένας. Θα μου πεις περιορέξιος το τι θέλεις εσύ. Εντάξει, εγώ να μην πω αυτό που πιστεύω. Δεν ήθελα τώρα, ρε παιδί μου, κανένας. Είδες τώρα, ο Σάκοφ, ας πούμε. Που ο Σάκοφ είναι φέτος μέτριος. Μπαίνει χθες, τρέχει, μοχθεί, παλεύει και τι κάνει. Ποια είναι η προσφορά του Σάκοφ στη φετινή χρονιά? Πετυχαίνει ένα δεύτερο πολύ σημαντικό γκολ. Θυμάστε που λέγαμε για το Μιστακίδη. Ότι μπορεί να είναι άφαντος, αλλά μπορεί να πετύχει ένα πολύ σημαντικό γκολ που μπορεί να κρίνει το πρωτάθλημα. Τι κάνει χθες ο Σάκοφ λοιπόν? Σαν σεντερφόρ, επαγγελματία σεντερφόρ, σαν να είναι η θέση του, πιάνει μια δυσκολότατη κεφαλιά. Δεν του το είχα. Δεν του το είχα. Την κίνηση αυτή, επιτέλους ασίστ από τον Καντουρί που χθες κάτι κινήθηκε. Νωρίτερα ο Πρίγιος έχει πιάσει την κεφαλιά, δεν του πιάνει έτσι όπως ήθελε. Ένα μπράβο στον Γκάμπος που δεν παράτησε τη φάση, έτρεξε πάνω στη γραμμή. Αυτό λέω, ο κάθε ένας δεν ξέρεις πού θα σου προσφέρει, τι θα σου προσφέρει και πόσο πολύτιμη θα είναι αυτή η προσφορά του. Πόσο κομβική σημασία θα είναι, πόσο καθοριστικό θα είναι αυτό που θα εμπνευστεί εκείνη τη στιγμή. Τι κάνει ο... Φαίνεται μια χαμένη παλιά εκεί, στην κεφαλιά του Πρίγιοβιτς, σωστά. Δηλαδή βγαίνει, δεν βγαίνει, μπορεί να καλύψει την μπάλα επίσης ο αμυντικός με το σώμα του, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και να βγει η μπάλα out. Σωστά. Τρέχει όμως ο Κάμπος, το όχι αυτό, δηλαδή μπορεί να μην είναι ο μέτρ του παστελώματος στα τέτα τέτ, να μην είναι ο βασιλιάς της εκτέλεσης, όμως έχει ένα συνήθιο, έχει ένα χαρακτηριστικό, δεν την παρατάει ο μπαγάσα στην παλιά. Μπράβο, θυμίζουμε, είναι παρόμοια η φάση, στην άλλη εστία πάει να βγει. Θυμίζω στον τελικό κυπέλου. Το πρώτο γκολ που βάζει ο Μπίσεσβαρ
Πάλι είναι σχεδόν μια χαμένη παλιά. Τι κάνει, την ρολάρει την μπάλα, την πατάει με τις τάπες και τη σώζει πριν αυτή βγει έξω. Και πάνω στη γραμμή, θυμάστε τώρα τη φάση, έτσι, εκεί στη γραμμή του out. Τη γυρίζει, έρχεται ο πίσω σβάρ, κλάτς, πάρ' το κολάκι. Ο κάθε ένας δεν ξέρεις πού θα σου χρειαστεί. Δεν ξέρεις. Μπορεί να σου δώσει ένα πρωτάθλημα. Δεν ξέρεις αν θα γίνει σέντρα και πώς θα γίνεις ο Πάπριτσα του 2018. Θα οριζοντιωθείς για να κάνεις κεφαλιά ψαράκι. Πιστεύω άμα γίνει 200 φορές πάλι σέντρα θα πάει με το πόδι ο Ράντε Πάπριτσα. Εκεί σκέφτηκε να οριζοντιωθεί και να τη στείλει με αυτή την κεφαλιά. Που δεν ξέρω αν την κάνει 200 φορές, πόσες φορές θα του ξαναπετύχει. Συγχωρέστε μου το λαιμό, όπως ακούτε, κάναμε γαργάρες το πρωί αυτά. Είμαστε πάλι Kleine Mine. Όταν θα δεις τον κόσμο από ψηλά. Λίγο Louis Armstrong, ε. And I think to myself, what a wonderful world. Ε. Φρέζα. Παλιά τρίκυκλο μεταφορέ. Πράσινο. Με καροτσάκι πίσω που ανεβαίνει στην ανηφόρα εκεί στο Ανατόλια, φίλε. Και πηγαίνει για πανόραμα και χορτιά. Και πάει και στη μέση, έτσι. Δεν θέλω. Κάνω στο πλάι να περάσετε εσείς. Ε. Όχι, ρε. Και καρδία, μ' αρέσει, ω φίλε. Και καρδία, ναι! Εκεί, ω, από φίλε στην καρδία, όντως. Καρδία, ασβεστοχώρη. Ε! Καλό! Και εκεί. Και ωραίο κάστρο παίζει σε κάποιες ανηφοριές. Αλλά εκεί για την καρδία, φίλε, γονατίζεις. Τέλος. Αυτά για τη φωνή μας. Συγχωρέστε μας σήμερα. Τι άλλο ήθελα να τι άλλο έχω σημειώσει. Κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Α, ναι, έλεγα λοιπόν ότι στη φάση τον περιμένα, τον Ευγένη χθες. Δεν τον περιμέναμε. Κάνει λοιπόν την κεφαλιά που είναι δυσκολότατη. Γυρίζει το κορμί του στην παλιά του Καντουρί, του Ελ Καντουρί, πώς λέμε, Ελ Μπίμπι στον τόπο σου, κάπως έτσι πάει, Ελ Καντουρί. Και τι προσφέρει στη φετινή σεζόν, θα μου πεις, ένα κάρο λεφτά παίρνουν για μια φάση. Υπάρχουν άλλοι που παίρνουν ένα κάρο λεφτά και δεν προσέφεραν ούτε τη μία φάση, λέω εγώ. Ξέρω, δεν το θεωρώ κάτι εξαιρετικό το Σάχοφ. Λέω ρε παιδί μου. Χθες τι προσφέρει ο Σάχοφ? Προσφέρει ένα 2-0. Αλλιώς πηγαίνεις στον επαναληπτικό. Αλλιώς πηγαίνεις με 2-0. Αλλιώς με 1-0. Διότι τώρα πρέπει να μην κατέβουμε καν. Να βάλουμε σε ψάθινες καρέκλες ή και σε πλαστικές από αυτές που είναι στα πανηγύρια και τις καλύπτουν με διάφορα εφάσματα, αλλά από κάτω είναι πλαστική καρέκλα. Το καταλαβαίνεις ότι άμα κάνεις μία έτσι στο γάμο, μπορεί να βρεθείς κάτω να σπάσει τον πόδι. Υπάρχει μια ανομαλία στα τέσσερα πόδια της καρέκλας, ειδικά αν είσαι τριψήφιος. Μπορείς τώρα να βάλεις στο μυαλό σου ότι, οκ, okay, έχω έναν επαναληπτικό και θα πάω να παίξω. Κανένα μάτς δεν έχει κρυθεί πριν. Αλλά λέω, πρέπει να κατεβάσουμε 11 πλαστικές καρέκλες ή και ψάθινες από παλιό ουζερί. Να τους φορέσουμε τις φανέλες από πάνω και να πούμε παίξτε ρε. Και τότε μπορεί να έρθει ένα 3-0 για τον Ατρόμητο. Ο οποίος, όπως είδατε, πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Αυτή η φάτσα που λες είναι βιβλιοθηκάριο στο Απιθύτα, ο προπονητής. Γεια σας. Αλλο, καλημέρα σας. Μήπως έχετε τον κύκλο με την Κυμωλία του Μπέρτολτ Μπρέχτ? Μια στιγμή να κοιτάξω λίγο στα κοιτάπια μου, μισό λεπτό παρακαλώ, να δω λίγο. Α, λυπάμαι πάρα πολύ. Σας συναχωρώ, αλλά το έχουμε δώσει. Ε, ναι, ναι, το έχει πάρει ο Κάνιας. Ο Χωσέ Κάνιας. Άρα, προσφέρει με την κεφαλιά του. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι ο Τσίμιροτ. Δεν κλαίω που χάνω την τεράστια παικτούρα. Δεν μπορώ να πω ότι με μάγεψε όλο αυτόν τον καιρό που είναι εδώ. Ξεκίνησε φορτσάτος. Θεωρήσαμε ότι πραγματικά είναι ένα αμυντικό χαφ που θα κάνει τεράστια διαφορά. Έκανε μια μεγάλη κοιλιά και δεν μπόρεσε ποτέ να πείσει ότι ξέρεις τι, από εκεί ξεκινάς. Αυτός είναι καθοριστικός σε ιδανική ηλικία, δηλαδή νομίζω ότι περισσότερο πρεμούρα είχε ο ίδιος να φύγει, να δείξει και να πάρει μεταγραφή στο εξωτερικό, παρά το μυαλό του εδώ το είχε. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ξαναλέω,
Δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα τώρα να φύγει κανένας. Κρατάμε μια επιφύλαξη γιατί πιθανόν να υπάρξει αντικαταστάτης. Διότι ο Κάτσε είναι απενεργοποιημένος πλήρως, δεν τον πιστεύει ποτέ. Θα μου κάνει έκπληξη τώρα ξαφνικά άμα πούνε έλα και μπες βασικός. Ο Κάνιας είναι σαν να είναι ο Σωσίας. Πώς ήταν πέρσι, έχουν πάρει από το ίδιο πρακτορείο μοντέλων. Πώς είχαμε πάρει πέρσι τον Σωσία του Βαρέλα. Φέτος έχουμε πάρει τον Σωσία του Κάνιας. Δηλαδή ο Κάνιας πρώτης χρονιάς. Έχει καμία σχέση με αυτόν τον Κάνιας που βλέπουμε φέτος. Και μιλάμε για εύκολες μπαλιές τώρα στα δύο μέτρα, έτσι. Εκτός κι αν εγώ βλέπω άλλο άθλημα. Δεν είναι ο Κάνιας αυτός. Άρα εκεί υπάρχει κενό. Αν έχει γίνει προεργασία για να αποκτηθεί αμυντικό χαφ, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 25 του μηνός, υπάρχουν ακόμα 6 μέρες. Μακάρι να έρθει ένας παίχτης που βέβαια πάντα περιέχει ένα ρίσκο κατά πόσο θα μπει αμέσως στην ομάδα, κατά πόσο γνωρίζει τα χούγια των συμπαικτών του, τις συνήθειές τους, τον τρόπο που αγωνίζονται, τον τρόπο που συμπεριφέρονται, σαν χαρακτήρες, σαν ποδοσφαιριστές, τα συστήματα, τα ονόματά τους, ρε παιδί μου. Να ξεκινήσουμε από τα στοιχειώδη. Θέλω πριν πάμε στο διάλειμμα να πω πάλι ένα μπράβο στον κόσμο που βρέθηκε μέσα στο κρύο χθες. Ήταν αρκετός ο κόσμος. Για την επαρχία δεν το συζητάω. Κάποιος ξεκίνησε πρωί με την αυγούλα και έφτασε και ξαναγύρισε με την αυγούλα. Χρόνια πολλά είπαμε και χθες τον Αντελίνο, που και χθες ήταν συγκλονιστικός. Στο γκολ του Πέλκα κάνει μία, τον έχει στείλει για βρούβες στην κάτω τούμπα. Πάρε σακουλίτσα, πάρε μαχαίρι, πήγαινε να δεις λίγο, φέρε να κάνουμε μία φανταστική χορτόπιτα. Μάζεψε σπανάκια αυτά, αντίδια, μύδια, στρίδια και έλα, πάρε τη σακουλίτσα, πάρε για μαχαιράκι, αυτά. Λοιπόν, διαλυματούμπεν και επιστρεφουά, μην ξεχνάτε. Χορηγούς δεν είπαμε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Huawei. Μιλάμε για εκπληκτικά κινητά στην Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Δεν ξεχνάτε φυσικά όλα στα όρθια. Τα δύο εκπληκτικά μαγαζιά, οι δύο ψυσταριές με τον κορυφαίο γύρο της πόλης. Με τη σκεπαστή τη Θεσσαλονικιά. Επίσης με καταπληκτικό κοτόπουλο σούβλα. Ζουμερό, υπέροχο. Και στη Λεωφόρο Στρατού 18 και στην Κωνσταντινούπολη 37. Επίσης μην ξεχνάτε τα δύο κρεοπολία μας. Τα δύο κρεοπολία μας. Στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125, Άγγελος. Και Μιχάλης στη Μενελάου 29 στον Εύοσμο. Πάμε σε διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε. Σήμερα με τις γραμμές θα δώσουμε τραπέζια. Πάλι θα κάνουμε τις κληρώσεις όπως κάναμε και χθες. Σήμερα με τις γραμμές θα δώσουμε τραπέζια, θα δώσουμε και κρασί. Ένα κυβότιο κρασιά από τον Βαγγέλη, τον φίλο μας, από την εταιρεία Αμπελόες που δίνει μόνο σε εκλεκτά μαγαζιά. Μόνο το γυάλινο μπουκάλι και το γυάλινο κούμπαμο που έχει σας μαγεύει. Εξαιρετικές γεύσεις. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε! Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με! Βάλε αγόρι μου ποταπό! Βάλε ποταπό! Εδώ! Το μυαλό μας τώρα στον Πανετολικό. Στο πλάι το κύπελο. Τα πάμε. Το τι έγινε. Σήμερα θα διαβάσετε φυσικά ερυθρόλευκα και κυτρινόμαυρα τσουνάμια επικοινωνιακά για τη φάση του γκολ που ήταν offside. Και ξαναείπα στην αρχή, το λέω και για αυτούς που μπαίνουν αργότερα, δεν είναι το ίδιο να εξομοιώνεις έναν που έχει 42 φόνους με έναν που έχει κάνει οπισθογωνία και έχει φάει την πόρτα του πίσω αυτοκίνητου. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και ούτε μπορούμε να πούμε ότι είναι το ίδιο. Και μη λέτε ότι είναι και το ίδιο. Το να το λένε αυτοί, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάποιο σκοπό. Το να λέμε εμείς γίναμε ίδιοι με αυτούς είναι, μιλάμε, αυτοκτονούμε. Και επικοινωνιακά, αλλά είναι και τελείως άτομο, παιδιά. Ρίχνουμε νερό στο μήλο τους μόνοι μας. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Στο Χρήστο που με ρωτάει, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Τέσσερις, έρχομαι αμέσως. Που με ρωτάει με τον Πέλκα τι έγινε. Ο Πέλκας χειρουργήθηκε εχθές τη νύχτα, έσπασε τη μύτη του. Να δούμε τι κάταγμα είναι, να δούμε αν μπορεί, αν με την χειρουργική επέμβαση που έγινε. Το τοποθέτησαν και πάλι το οστό στη θέση του. Δεν ξέρω τώρα να σας πω, ρε παιδιά, γιατρός δεν είμαι, θα ξεκαθαρίσει σήμερα. Αλλά πιστεύω, χωρίς να είμαι δήμονας, ότι στο Αγρίνιο πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει. Αυτά με τις προστατευτικές μάσκες κτλ. Ναι, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος θα χρειαστεί. Μιλάμε σήμερα που μιλάμε, είναι,
Είναι Πέμπτη, παιδιά. Προλαβαίνει. Πέρασε μια ταλαιπωρία ο άνθρωπος. Χειρουργήθηκε. Είναι, δεν είναι, και από ό,τι ξέρω, δεν είναι τοπική νάρκωση. Για να σου φτιάξουν τη μύτη. Πρέπει να είναι ολική η νάρκωση. Για να βγει από αυτή τη διαδικασία είναι ένα θέμα. Να δούμε. Επίσης, τι θα γίνει με τον Χατζερίντη. Το θέμα του στόπερ. Τι θα γίνει με αμυντικό χαφ. Λογικά θα πρέπει, αφού πωλήθηκε χθες τη νύχτα ο Τσίμιροτ στη Σταντάρ Λιέγης, το λέω επειδή είστε πρωινοί τύποι και πιθανόν να μην έχετε ακούσει, είναι το νέο της νύχτας χθες, πήγε 2 η ώρα στην Τούμπα και τελείωσε αυτή η ιστορία, πετάει σήμερα, μπορεί να έχει πετάξει ήδη, μπορεί να πετάει τώρα σε λίγο στη Σταντάρ Λιέγης ο Τσίμιροτ. Περιμένουμε να δούμε τον αντικαταστάτη του, γιατί εκ των έσω με τον Γκάτς εδώ και καιρό απενεργοποιημένο και τον Γκάνιας δεφορμέ, δεν θεωρώ ότι έχει αντικατασταθεί. Μπορεί να πας να πάρεις έναν ομπόα, φίλε. Έναν άτχο. Που κι αυτή δεν είναι καθαρά εξάρια, αλλά λέμε τώρα. Καλημέρα σας! Πάμε στις γραμμές. Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Κουκλουτζαλής. Έλα, Κουκλουτζαλή, επίτρεψέ μου μόνο να πω ότι μπαίνετε για δύο τραπέζια στη Λαδόκολα και ένα κυβότιο κρασιά από τα Αμπελόης σήμερα. Όσοι. Θα με βάλει στην κλήρωση, αλλά άμα κληρωθεί θα πάρω τα κρασιά. Τραπέζι έχω. Έχω ωραία. Ένα χρωστούμενο με χρωστάς να έρθω να το πάρω. Οπότε ωραία. Να το στερήσουμε από αυτό. Ωραία, ωραία. Πες μου λίγο το μικρό όνομα. Δεν πάμε και Πέμπτη και Παρασκευή, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Δεν κάνει, δεν κάνει. Μπράβο, προς τιμή σου. Τάσος 974. Μπράβο, Τάσος 974. Έτσι, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να έχω συνέχεια τη λίστα μπροστά μου. Αν έχετε πάει πολύ πρόσφατα, να πάει και κανένας άλλος. Εντάξει, το καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε τέτοια θέματα, ευτυχώς, στη διεκτική πλειοψηφία. Σ' ακούω, λοιπόν. Τάσε. Λοιπόν, μπράβο μας που πήραμε το αποτέλεσμα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, για το offside, πρώτον και κυριότερο, να προσέχανε γιατί ο Ιβάν τους είπε να σας βάλω το VAR. Μπράβο, ακριβώς. Από πέρσι. Καλά να πάθουνε. Από πέρσι και είπε, όχι, να το πληρώσω εγώ κιόλας. Παιδιά, δεν μιλάμε για 2 και 3 χιλιάρικα. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Αν δεν κάνω λάθος. Πόσα? 10! 10, ε. Ναι, με κάτι με οπτικές ίνες και ξέρω εγώ. Λέει λοιπόν ο Ιβάν, εγώ μέχρι τώρα ό,τι κατάφερα, πολλά ή λίγα, δεν τα κατάφερα με καμία βοήθεια. Θέλω να εξακολουθήσω να μην παίρνω βοήθεια. Και επειδή ο κόσμος μου και η ιδιοσυγκρασία μας δεν γουστάρει. Δεν γουστάρω, ρε φίλε, πώς το λένε, δεν γουστάρουμε. Γι' αυτό λοιπόν τι λέμε μόνοι μας, παιδιά, βάλτε το μαραφέτη και ό,τι είναι να το ακυρώνουμε στη στιγμή. Έλα, δεν έχουμε φοβηθούμε τίποτα. Δεν στηρίξαμε ούτε το πόσο οπαδοί γίναμε, ούτε το πώς πλήθυνε ο κόσμος του ΠΑΟΚ σε τεράστια μεγέθη. Σε καμία περίπτωση στην εύνοια ή στους τίτλους. Έτσι ξεκάθαρο νομίζω, το καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα, η γωνία που έχει ο Βιερίνια σε σχέση με τον διαιτητή και κάνει με τον Εκόπτη. Και κάνει τη σέντρα, ο ίδιος και ο Κουλούρης που κάνει το τακουνάκι, δεν μπορεί να το αντιληφθεί από εκεί πέρα. Έτσι θέλω να πιστεύω εγώ, ναι. Έτσι το είδα από την τηλεόραση. Εγώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία, τους το λέμε κατευθείαν, επειδή περιμένουν να δούνε τι θα πούμε και επειδή ξέρουμε ότι μας ακούνε και κάτω, το ξέρετε αυτό, βέβαια, το κατάλαβα. Έτσι, βέβαια. Εμείς λοιπόν σας λέμε ότι ήταν offside, εντάξει, ικανοποιημένοι, όλα οκ, okay. Τελείωσε. Ένας φίλος μου που ήταν στην Τούμπα κατευθείαν μόλις το είπα, το είδα τους τρελαίνει. Όλοι μας ρε, όλοι μας, δεν θέλουμε ρε. Ναι. Αυτοί, δεν το καταλαβαίνω αυτό, τους τρελαίνει αυτό που κάνουμε δε. Όταν βγαίνουμε και λέμε παιδιά, ήταν, όντως. Ευνοήθηκα. Αλλά δεν μπορεί, ο Χαλίφης φτάσαμε τέλη Ιανουαρίου για να πάρουμε ένα σφύριγμα το οποίο είναι, μπορεί να μπερδευτεί ο καθένας. Καλά κρασά, εντάξει. Έτσι. Τώρα για το Σάχο. Ο άνθρωπος κάνει δουλειά που δεν φαίνεται. Είναι σε τέτοιο σημείο που δεν φαίνεται η δουλειά που κάνει. Όπως και ο Καντουρί. Δεν φαίνεται πάρα πολύ. Χθες μπήκε και φάνηκε. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Κράτησε πολύ, πολύ καλά την μπάλα. Ναι. Δεν του την έπαιρνε κανείς από τα πόδια. Ναι. Ο Σάχος είναι που λένε μου. Ωραία. Έγινε. Είναι όπως και ο Ίβιτς. Που κάνε δουλειά και όλοι τον βρήκανε. Αλλά δεν φαίνεται να είναι δουλειά που καμία σχέση οι δύο παίκτες. Καμία σχέση οι δύο παίκτες. Άκουγε πολύ βρίσιμο ο Ίβιτς. Ναι, άλλο αυτό. Στον Πινελίκη, ναι. Έγινε, Τάσε! Περιμένουν 4! Σε φιλό! Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας! Πάει η φωνή, δεν ξέρω αν θα τη βγάλουμε. Καλημέρα, ναι! Τη φωνή εννοώ. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Δημήτρης. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ανακοίνωση για το φιλανθρωπικό παιχνίδι που ναι. Θα γίνει. Βεβαίως. Πες τα, έβαλες και το ποστάρισμα. Καλά κάνεις. Πες το αγόρι. Για το κοριτσάκι, την Κλεοπάτρα Καμπακάκη, της οικογένειας Καμπακάκη.
Για όσους δεν ξέρουν, το παιδί έχει διαγνωστεί με ένα σπάνιο είδος δυστυχώς αυτής της άτιμης αρρώστιας. Χρειάζεται να μεταφερθεί στην Αμερική, όπου τα έξοδα είναι πάρα πολλά και όλοι έχουμε κινητοποιηθεί. Τα βλέπετε και στα Facebook, τα βλέπετε και στα μηνύματά μας, τα προσωπικά, παντού, για να γίνει ό,τι καλύτερο μπορούμε και από τον ΠΑΟ και από καλλιτέχνες, γιατί όπως ξέρετε ο Λέσκο Παγκάκης είναι και ένα παιδί το οποίο έχει σχέση με τους καλλιτέχνες. Ναι. 31 πρώτου του 18 ορίστηκε αυτό το φιλικό. Θα είναι ένα φιλικό μεταξύ της ομάδας, επίλεκτης ομάδας του 2004 και των παλεμάχων του ΠΑΟΚ, στο γήπεδο του ΠΑΟΝΕ, στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Το εισιτήριο το έχουμε βγάλει σε μια τιμή, νομίζω, πολύ εφικτή για όλους μας, στα 2 ευρώ. Ούτε ένας καφέ στο πλαστικό, φίλε. Ακριβώς. Ορθιο. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε. Θα ξαναπούμε πλησιάζοντας ημέρες, γιατί έχει μερικές μέρες μέχρι την 31η του μήνα. Ναι, βέβαια. Θα ξαναπούμε, Δημήτρη, και εσύ να ξαναβγείς και ξαναποστάρεις έτος στον αθλητήριο. Γενικά, 100%. Να είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Επειδή την ξέρω την ιστορία και όντως είναι όπως τα λες. Έτσι, και να πούμε επίσης ότι να φανταστείτε ότι κάθε μέρα που θα περνάει στην Αμερική, γιατί θα πάει σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, νοσοκομείο, το οποίο υπάρχει μόνο στον Ντάλλας, και αυτό κάθε μέρα που θα περνάει θα είναι $10,000 την ημέρα. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά τα οποία θα χρειαστούν. Φυσικά έχει κινητοποιηθεί πολλοί κόσμος. Θα θέλαμε και τη δικιά σας βοήθεια που ακούτε. Την έχετε, εννοείται. Αυτό εδώ πέρα. Την έχετε, εννοείται, Δημήτρη. Ό,τι χρειαστείτε, ξέρεις, Κωστή μου, ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς να με βρεις. Και ό,τι χρειαστείτε και εσείς. Γενικότερα, οποιοδήποτε χρειαστεί και μέσω εσού μπορείτε να με βρείτε, όποιος θέλει. Έχουμε αφήσει και πάνω στα μηνύματα που έχουμε στείλει και στον αθλητήριο, αλλά και γενικότερα σε άλλες σελίδες που έχουμε αφήσει και τα τηλέφωνά μας και όλα τα στοιχεία. Ωραία. Τα οποία χρειάζεστε. Ωραία. Ωραία. Καλά κάνεις και το αναφέρεις και θα το ξαναπούμε πάλι, ξανά και ξανά. Ξανά αυτό και ξανά. Γιατί πάνω απ' όλα, πέρα απ' όλα τα άλλα, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, όποιον μπορούμε. Ακριβώς. Τυχαίνει το συγκεκριμένο άνθρωπο να είναι και πρώην συμμαθητής μας και καταλαβαίνεις το ότι γνωρίζει πολύ. Και λίγο παραπάνω ακριβώς, ναι. Αυτά αυτό. Και τώρα μια κουβεντούλα μόνο. Ωραία, ναι. Κακώς κάθεσαι και απολογείσαι. Εγώ νομίζω ότι ο Πέλκας έφυγε από το κέντρο και το βάλει τον γκολ. Καλημέρα. Έγινε, φιλιά. Καλημέρα σας, ναι. Δεν απολογούμαστε σε καμία περίπτωση. Άγιο με ίδιοι. Ναι, γεια σας. Άντε ρε Βασίλη. Έλα, πού είσαι, Αρτέμι. Λοιπόν, το τραγούδι του Φλωρίνη που λέει «Είμαι ωραίος». Μήπως είναι «Πειράζει που είμαι και είμαι μεγάλη ωραίος. Φύρμα πειράζει» αυτό. Μήπως τώρα που λέγει «Είμαι πολύ ωραίος». Αδριάδης, όχι, αλήθεια. Για τη φίρμα. Για τη φίρμα, βέβαια. Το θέλεις, παραγγελιά είναι. Παραγγελιά, πειράζει που ήταν τον κόλοψα, τι να πειράζει. Να πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά. Θα πάρω αυτά. Έφτασε Φλεβάρης. Θα γίνει και ένα λάθος. Απλά σας είχα πει. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει όταν γίνει λάθος. Τα μηνύματα που σου στείλανε να παίξουμε τελικό με τον Ολυμπιακό και σε 89 να βάλουμε σε μία σέντρα. Στα καρέ του Ολυμπιακού να χρυμπήσει μπάλα στο χέρι του Πρίγιοβιτς και να δώσει μπέναλτι υπέρ του ΠΑΟ. Φαντασιώνεσαι. Όχι φαντασιώνεσαι. Δεν υπάρχει μεγάλη. Η δονή με περισπομένη στονή. Όπως το Ισπάνια, όπως το Κανιθάρες. Τέλος πάντων. Άκου λίγο, άκου. Έλα, δικό σου. Δικό σου, Γιώργο, δικό σου. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα. Πειράζει. Πειράζει. Φαίνω από μέσα για τις φωνές. Άκου λίγο τις φωνές. Πειράζει. Όχι. Να κι αν είναι, να κι αν δεν είναι. Γιοργάρα μου. Λοιπόν, χθες πήγα, ντύθηκα. Διπλά παντελόνια, διπλές κάρτες. Μπράβο σου. Τρεις μπλούζες, δύο μπουφάν. Ήμουν σαν καρτούν στον Κολαντάκ. Λατέρνα αλλιώς λέγεται, φορώ. Χθες δεν μ' άρεσε γιατί ανέφερες ο Γκουλούρη. Δεν μ' αρέσει αυτό το παιδί, δεν ξέρω. Δεν σου άρεσε που ανέφερα τον Γκουλούρη. Ναι, γύρισε, χύπησε, έτρεξε, έπαιξε, έκανε, έριξε. Είπα ένα ακόμα παιχνίδι του Γκουλούρη χωρίς να βάλει γκολ. Στο τέλος ρωτάμε καμία πόσα. Δεν έπαιξε μπάλα.
Αυτό λέμε. Έχει, όχι, δεν, και πάλι δεν ήταν. Όπως από... και ο Μακ ήταν εξαρνητικός. Όχι ιδιαίτερα. Εντάξει. Όχι ιδιαίτερα. Σε πόσες φορές μπορούσε να κάνει να δώσει την μπάσα και πήγαινε μου καθίσει να παιδιά. Θέλει να αποδείξει πράγματα ο Μακ, φαίνεται ότι. Τέλος πάντων, και ο Αντρόπουλος είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Βεβαίως. Χάρηκα που είδα μπροστά στη θύρα 4 τον Ουάρντα. Το παιδί, ναι, το έχω πει πολλές φορές, ας του βρούμε το κουμπί να έρθει εδώ να κάνει παπάδες. Είναι από τους κορυφαίους του πρωταθλήματος. Ξέρεις, γύρισε ένα συμπαιδέ, δίνουμε τον Έλκα του Ρίγλι για να πάρουμε πίσω τον Ουάρντα. Έτσι όπως παίζει ο Έλκα του Ρίγλι μέχρι τώρα, δεν έχει άδικο. Έγινε Γιωργάρα μου! Όσο για τα φυλάδια, περιμένω, θα με πάει στην κλήρωση. Ναι, α σε βάλω, βεβαίως. 4-16. Ναι. Στο τραπέζι το χαρίζω. Ναι, πάω μόνο για τα κρασιά. Α, όλοι για τα κρασιά, παιδιά. Θέλετε να κάνουμε μόνο κρασιά, μήπως. Σας βλέπω χορτάτους. Πάμε για τα κρασιά. Λοιπόν, τι κράσανε οι φυλάδες. Κρασά. Ναι. Πορταθλητής Γαύρος. Ναι. Αρχινά και πέφτουν, λέει, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ να κερδίσουν. Άστους να κελαϊδάνε. Την καλή μου μέρα. Φιλιά. Μου γράφει Χρύσα. Με Αγρίνιο και Γιάννενα έξω Πέλκας, μάλλον στη ρεβάνς 8 Φλεβάρι του κυπέλου με τον Ατρόμητο. Λογικό το βρίσκω σε αυτά τα δύο μάτς. Είναι απώλεια ο Πέλκας έτσι όπως ήταν φορμαρισμένος, τεράστια για το κέντρο. Τεράστια. Δεν ξέρω σε τι φάση θα είναι ο Μπίσεσβαρ με τη μέση του και τι γίνεται εκεί. Καλημέρα σας! Ναι! Ζουμουσούμε τον Κωστή! Καλώς το παιδί! Τόπες και τέταρτος. Με ονόμασες τέταρτο και τέταρτος βγήκα πραγματικά. Λοιπόν, για τον τραυματισμό του Πέλκα βάλτε στην ΕΤΕΝΑ ο γνωστός Λεωνίδας. Είναι αναλυτικός. Αν δείτε κάτι εσείς για το Φουρτούνι είπε που το πόνεσε το δαχτυλάκι του. Ναι. Π.χ. Τώρα ένας παίκτης Φέρελπης, στέλεχος της εθνικής μας ομάδος, περνάει στα ψηλά. Αυτή είστε την κάτω στην Αθήνα, ακούτε! Το ότι έσπασε τη μύτη του, έτσι πρόσεξε, δεν είναι ότι έχει παρανυχίδα και τον ενοχλεί το μικρό δάχτυλο του ποδιού. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό φίλε, η παρουσιάστρια και ο παρουσιαστής τον λένε τον αθλητικόν δημοσιογράφο. Διαμαρτύρονται λέει από πάνω για τον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί λέει ο παλιό παρουσιαστής, έκανε σκορ πρόκρισης. Ναι, αλλά το γκολ ήταν, την τύφλα σου ήταν Λεωνίδα, άλλαξε το όνομά σου. Λοιπόν, η ομάδα είναι μια χαρά, δεν ασχολούμαστε με αυτούς τους κολοβούς όλους, ναι. Έτσι έχουν μάθει. Μόνο ο φίλος μας ο Χρήστος τώρα... κολοβός στην Αυστραλία. Αυτός είναι ο Γνήσιος, οι άλλοι είναι Αβαβά, Μουσαντένι. Είναι ημιτασιόνι αλλιά, ναι, εννοείται, ρε, όπως λέμε. Τίποτα. Φω, φω, είναι φω. Φω, φω. Δεν θέλω να σε ξανακούσω να λες το Γιώργο, άντε Γιώργαρα τελείωνε. Είσαι εμπαθής με εμάς τους ηλικιωμένους. Έγινε Μένιο, τελείωνε. Φιλιά. Γεια σας. Έτσι λοιπόν, αφού δεν θες να λέω στον Γιώργο, θα λέω σε σένα. Πάμε παρακάτω. Άκου λέμε εμάς τους ηλικιωμένους. Να ήταν ηλικιωμένοι όλοι σαν εσάς, παλικαρόπουλα. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε? Μια βραχνάδα ακούω. Λίγο, δεν είναι τίποτα. Παναγιώτη, εσύ είσαι. Ναι, ναι. Με φωνή Βασίλη Καρά. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Όχι, δεν το έχω το τραγούδι. Είναι παράπονο. Η μισή από αυτού που τραγουδάνε αυτές τις μέρες, γενικότερα, θεωρώ ότι δεν το έχουν. Δεν ανάγκη να τα αναλύουμε όλα. Λοιπόν, στις προηγουμένες χώρες, ποδοσφαιρικά εννοώ. Άκου την ανάλυση, μην είναι κάνει. Τι να κάνω, να πνιγώ, να μην δείξω! Έλα, για πες. Λοιπόν, στις προηγουμένες ποδοσφαιρικά χώρες λένε ήταν άτυχος ο βοηθός διαιτητή που δεν είναι το... Αυτό είναι. Ναι. Οι αναλύσεις... Κούλα! Γιατί δεν το είδες, κούλα! Κούλα λοιπόν, Χασάν, το λένε οι κούλα. Τελικές αναλύσεις ναι. Και τα όχι ήταν, δεν ήταν, ξέρω εγώ, είναι περιττές. Τελείωσε. Έτσι. Ήταν άτυχος ο βοηθός. Τελείωσε αυτό. Και πέρασε. Και μην γράψε ούτε αράδα τίποτα για αυτό το πράγμα, για αυτό το γεγονός. Δεν χρειάζεται. Αν θέλετε να πείτε ότι φέτος έχετε ένα πρωτάθλημα, μιλάω για τους κάτω, έτσι. Μα θα γίνει και αυτό. Θα υπάρξει και ένα σφύριγμα που πρόσεξε. Όχι, είναι... δεν είναι σφύριγμα. Τι... Δεν είναι σφύριγμα. Υπόδειξη, το υπόπτη. Είναι ένα λάθος. Απλό πράγμα. Απλά πράγματα. Απλά προσπαθούν να εξομοιώσουν. Τελείωσε. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τώρα να πάμε στα σοβαρά γιατί αυτό ήταν, είναι αστείο να το συζητάμε. Βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Μίχελ, νομίζω ότι κάτι κάνετε λάθος. Ο κόσμος, όλος ο κόσμος,
οι παίκτες μπορεί, η διοίκηση μπορεί, εσείς δεν μπορείτε. Γιατί δεν αποδυναμώνεις την ομάδα όταν έχει να κάνει 12 τελικούς για να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Το ερώτημα είναι αμυντικό χαφ τώρα. Ποιος θα μου πεις αυτός ένα μηδόν. Θα αυτός. Πάρεις λεπτά άμα πουλήσεις το Τζίμιροντ. Θα πάρεις, αλλά ο άλλος που θα λοιπόν, πάρεις. Άμεσα, πότε θα μπει στο. Εκτός και αφήνει τώρα το χαρίσι. Μπορεί να φέρεις το χαρίσι πίσω. Αύριο. Όχι. Να πούμε κάτι. Λοιπόν, υπάρχει παίκτης. Άμεσα. Πας και παίρνεις τον κουρμπέλ του Παναθηναϊκού τώρα. Αυτό άλλο και φίλε. Το βάζεις και παίζεις, άλλο. Αύριο παίζει αυτός. Το έχω πει πολλές λοιπόν, φορές. Από εκεί αυτόν ήθελα. Από εκεί αυτόν ήθελα. Στα χέρια ή θα το τυλίξετε. Ακριβώς. Άλλο αυτό. Αυτό ναι. Αυτός έρχεται παίζει αύριο το πρωί. Και όταν θα δει και το χρήμα, ναι, γιατί εκεί είναι στεγνός τελείως. Όταν μου πουλάς εμένα αυτό που έπαιζε, άλλο, ήταν ο Διακριζέντες στα 4-5. Έτσι ναι, έτσι ναι, λέω. Αν αύριο, αν έχουν κάνει, αν έχουν πάρει, δυσκολεύομαι να πιστέψω, εικάζω είναι το ρήμα, δυσκολεύομαι να πιστέψω, εικάζω ότι έχουν κλεισμένο ήδη τον αντικαταστάτη και είναι μια τέτοια περίπτωση που μπαίνει και παίζει αύριο το πρωί. Έτσι, ο Κουρμπέλης είναι μια τέτοια περίπτωση. Αλλιώς θα οριστείς. Ότι υπονομεύεις την προσπάθεια. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπάρχει δηλαδή να δώσεις το διακριτή. Εκεί που ήθελες πιο πολύ από όλες τις θέσεις να πάρεις, δεν δίνεις. Τώρα μας, δηλαδή μέσα στη νύχτα να πούμε με τα μπαμπίρια και με τους βρικόλακες. Μέσα στη νύχτα. Ξυπνάω το πρωί, ανοίγω το κινητό. Ντιν, ντιν, ντιν. Αυτά γίνονται. Κάτι έχει γίνει τη νύχτα. Ναι. Αυτά γινόταν να πούμε ότι στο μεσαίωνα τέτοια ιστορία. Τέλος πάντων. Όχι τώρα, φτάνει. Τέλος πάντων. Λογιστής, αν δεν είναι έτοιμο αυτό όπως λέω να αύριο να φύγει και να παίξει, είναι προδοσία για μένα. Όχι, αφαιρούμε, το ξαναλέω, δεν τρελαίνομαι για τον παίχτη, άλλο αυτό. Δηλαδή, λέω ρε παιδί μου, φαντάσου τώρα να πουλούσαμε τον Μπρίγιοβιτς, τον Μπέλκα, τον Βαρέλα ή τον Μάτος. Δεν είναι σε αυτό το πρώτο επίπεδο. Είναι ένα κλικ κάτω. Όμως δεν σημαίνει ότι. Από αυτούς δεν είπε όχι ο ΠΑΟΚ. Ορίστε, είπε βεβαίως. Βεβαίως. Δεν είπε όχι. Τότε τι, δεν το συζητάμε. Άρα θεωρούν ότι δεν είναι απώλεια ο Τσίμιροτ ή θεωρούν ότι αυτός που θα φέρουν είναι ανώτερος. Λέω ρε παιδί μου, εικάζουμε τώρα, κάνουμε υποθέσεις. Αυτή τη στιγμή, αύριο που θα πάω να παίξεις, αύριο. Όχι, δεν έχω. Έτοιμο δεν έχω. Ο Κάτσε, λέω, προσπαθούμε να σκεφτούμε το σκεπτικό τους. Προφανώς, λέω, υποθέτουν ότι δεν είναι απώλεια. Που για μένα είναι λάθος. Στην παρούσα φάση, μένεται πόλεμος. Αν θεωρούν ότι δεν είναι απώλεια, να μην χάσουν ούτε ένα βαθμό από τα δύο παιχνίδια. Έτσι. Έγινε. Φιλιά, γεια σου Παναγιώτη. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα Χριστάρα μου. Πρώτα. Έλα. Καλημέρα. Να πούμε ότι πρώτα από τη στιγμή που έχει λόγο έστω και 1% ο πρώτος ξάδερφος του Elmer Fund στα διοικητικά του Παναθηναϊκού, τζάμπα συζητάμε για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Λέμε τώρα, ναι. Ναι, γιατί καταλαβαίνεις ότι ακόμη και αν υπήρχε μια περίπτωση να τον δώσει θα τον πήγαινε μέχρι 31 Ιανουαρίου της 12 παρα 10. Και αυτό μπορεί να γίνει. Οπότε δεν το συζητάμε. Το βασικό είναι ότι η ομάδα πάει για μένα σε ένα τα κομβικότερα μάτια της χρονιάς χωρίς δύο από τους τρεις πολύ βασικούς παίχτες του σερί. Δηλαδή ο Πέλκας είναι ένας από τους κύριους λόγους που η ομάδα έκανε αυτό το σερί. Όντως. Και με τα γκολ του και με τις ασίστ και γενικά με την εγγένεια παρουσία του. Με την παρουσία. Και ο Τσίμιροτ μπορεί να μην κάνει φοβερά πράγματα, αλλά με τα πίστευτα τρεξίματά του, επειδή είναι χαμάλης πολυτελείας, έδινε την δυνατότητα στο Μαωρίσιο και στον Πέλκα και στους υπόλοιπους παίχτες να έχουν το χώρο να δημιουργήσουν. Συγγνώμη που σε διακόπτω, έδειξε στα τελευταία μάτς ότι με το Μαωρίσιο αυτός κολλάει περισσότερο και όχι ο Κάνιας που όταν αγωνίστηκε. Εγώ έκρινα γενικά από την πρώτη μέρα που ήρθε. Όχι, δεν το λέω για την κρίση, εμείς μιλάμε για το γεγονότος. Τώρα στην παρούσα φάση δίνεται, δεν δόθηκε πριν από ένα χρόνο. Τώρα όμως δίνεται ο παίκτης. Οπότε. Ο ΠΑΟΚ πάει την Κυριακή να παίξει για μένα το μισό πρωτάθλημα. Μπορεί να λέει ο άλλος ότι είναι ένα απλό παιχνίδι και πάει δυστυχώς χωρίς τον κόσμο του. Είναι τελειωτικό, δεν θα ανοίξει η κερκίδα. Και όσοι πάνε θα πάνε γκόμι, πράγμα και τα λοιπά. Ναι. Είναι ντροπιαστική απόφαση αυτή, έτσι. Και είναι τρεκλοποδιά του κύριου Βασιλιάδη στον ΠΑΟ. Γι' αυτό έγινε όλο αυτό, γι' αυτό έγινε. Από τη στιγμή που πήγαν οι ανταγωνιστές του δύο φορές μέσα σε 5 μέρες οι οπαδοί της ΑΕΚ και πήρανε τα διπλά και τα λοιπά, ο ΠΑΟ πάει να παίξει χωρίς τη μεγάλη του δύναμη.
και αποδυναμωμένο. Ας πεισμώσει τους παίχτες αυτό ακόμα περισσότερο. Ότι τους στερούν τον κόσμο. Αργά ή γρήγορα η ομάδα θα βρει αντικαταστάτη. Δεν ήταν ότι ο Τσίμερ ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Το συγκλονιστικό. Είναι, ναι, το timing. Το σημαντικό είναι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Ναι. Γιατί η φάση του offside, Κωστή, εννοείται ότι είναι offside, έτσι δεν κοροϊδευόμαστε. Απλά να ξέρεις ότι χθες ο Δημήτρης ο Πέλκας όταν πήγε στον Άγιο Λουκά, περίμεναν κανιά 100 κορίτσια απ' έξω. Ναι. Γιατί λέει αφού το σώμα του είναι 2 μέτρα, άρα το πουλί του θα είναι τουλάχιστον 40 πόντους. Δηλαδή, είπε δύο μέτρα. Ένα παιδάκι 1,70. Να είναι 2 μέτρα. Να έχει 2 μέτρα σώμα, ναι. Ενώ φαίνεται ότι ξεχωρίζει. Είναι. Απλά όσοι ξέρουν ποδόσφαιρο και όσοι έχουν δει αυτά τα τόσα χρόνια το πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση, όταν πήγαινε να ευνοήσει, πήγαιναν όλοι πακέτο. Ο παρατηρητής, ο διαιτητής, οι επόπτες κτλ. Και στο τέλος έγινε το σύστημα. Αφήσα κάρτα κουρνίζα. Τέζα που λες εσύ, τους έβγαζε όλους λάδι. Δεν γίνεται ο κόσμος του ΠΑΟΚ να στενοχωρείται και να απολογείται για ένα φάλμα ενός επόπτη. Όχι βέβαια, εννοείται αυτό που προλαβαίνουμε. Αυτό προσπαθεί και μάλιστα συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό. Η Κοσμοτέ, η οποία το έκανε το ίδιο στο τελικό που απέκρυψε την φάση του πέναλτι του Κρέσπο. Που την είδαμε από κάτι site μετά. Και από το σχολιασμό των speaker, οι οποίοι τονίζουν κάθε 5 δευτερόλεπτα ότι είναι goal of site και είναι goal of site κτλ. Δεν θα το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα. Ακόμα. Ο κόσμος εχθές που πήγε με αυτές τις συνθήκες και την ώρα που έπαιξε στις 10 παρά, ήταν εξαιρετική η στάση του, ενίσχυσε την ομάδα, ειδικά μετά το 65 που η ομάδα φάνηκε να κάνει μια κοιλιά από το 45-65. Σωστό. Την έδωσε την όθηση να κάνει. Το δεύτερο γκολ το οφείλει και στον κόσμο. Ο οποίος το ζητούσε, το έψαχνε γιατί είναι άλλο μάτς. Και αυτή είναι η δουλειά μας, Κωστή, όταν πηγαίνουμε στο γήπεδο. Έτσι. Πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι ότι τον ΠΑΟΚ εμείς θα τον πάρουμε το χέρι, να τον κάνουμε ταμπλούχο 2017-18. Γεια σου Χριστάρα! Φιλιά! Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε χορηγή πρώτης ώρας, ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, Huawei τηλέφωνα, 50 συν 1 χρόνος στο μαγαζί. 51 χρόνια στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Φυσικά τα δύο κρεοπολία μας, το κρεοπολείο Άγγελος στην Νεάπολη, το κρεοπολείο Μιχάλης στην Μενελάου 29 στον Εύοσμο. Και βέβαια ψητοπολία, τα δύο ψητοπολία μας όλα στα όρθια και στην Κωνσταντινούπολεως 37 και στη Λεωφόρο Στρατού 18. Κορυφαίος γύρος, κορυφαίο κοτόπουλο σούβλας και πολλά άλλα πράγματα που θα βρείτε εκεί. Πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι κληρώνουμε σήμερα δύο τραπέζια. Να πάρετε την παράσταση να πάτε να φάτε. Δύο τραπέζια στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιοι και ένα κυβότιο κρασιά από τα κρασιά Αμπελόης. Πάμε σε διάλειμμα και οχλές μηνύματα μέσα από τα τηλέφωνα. Πάμε, επιστρέφουμε! Μπουκάραμε δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Τσάτ στο μικρόφωνο με Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα. Αγοράκι μου. Κοσολιέρης. Πάμε αμέσως στις γραμμές. Να υπενθυμίσω, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Οι εξαιρετικές γεύσεις. Δίνουμε δύο τραπέζια σήμερα για τη Λαδόκολα. Με τα τηλεφωνήματά σας στο τέλος της εκπομπής. Θα έχουμε από τις 8.30 που ξεκινήσαμε. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε δύο τραπέζια και ένα κυβότιο κρασιά. 5 γραμμές. Έρχομαι τώρα να πω και Τέντα Home. Κορυφαίος και νούμερο 1 στέντες. Εκεί στην Καλαμαριά, στην Πολύχνη, στη Χαλκιδική, 35 χρόνια εμπειρία σε τέντα αντιενημική ζελατίνα, ειδικά τώρα με τα κρύα. Ντύστε τον μπαλκόνι σας, θα γλιτώσετε και σε θερμοκρασία και σε χώρους και τα πάντα. Και βέβαια, Καλόε, η νούμερο 1 εταιρεία που έβγαλε και την αλόη με μύρτιλο, με blueberry, ειδικά για το διαβήτη. Εσείς που έχετε θέματα με το στομάχι σας, ειδικά όμως και για το διαβήτη, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή, 23-12-200-500, ενημερωθείτε, παραγγείλτε εκεί. Οι δύο φιάλες 49 και 90 και δώρο 20 ευρώ δώρα σε κρέμες με αλόι από την Καλόε. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα ρε μάγε. Μου δίνεις 100 ευρώ σου κάνω τραπέζι. Δεν μου το δίνεις. Σου δίνω 200 για να μην στο κάνω. Φοβάσαι. Δεν φοβάμαι. Δεν σκιάζομαι. Λοιπόν. Μισό λεπτό και τελειώνω. Δεν είπα τίποτα. Ο ΠΑΟΚ δεν πωλείται ούτε νοικιάζεται. Οι άντρες που τιμούν τα παντελόνια δεν πωλούνται. Ναι. Αν είναι η αγάπη έγκλημα, εμείς οι δυο έχουμε εγκληματίσει γιατί είμαστε αλήτης και αμαρτωλοί με την καλή έννοια. Μάλιστα. Φαντάζεστε... Αν είναι η αγάπη έγκλημα. Αν είναι η αγάπη. Πράγμα, πάμε μαζί. Έγκλημα. Έχω εγκλήματι
κρατήσει. Ας δικαστώ μαζί με αυτές τις εγκληματικές καρδιές. Πάμε μαζί! Που έχουν να... Έτσι. Το λέει καλύτερα αυτός. Ένα νέο παιδί στο χώρο. Ναι. Τώρα, εγκολαπτόμενος. Θέλω να πω μεταξύ σοβαρού και αστείο. Φαντάζεσαι ένα τελικό κυπέλλο Ελλάδος ποδοσφαίρου ΑΕΚ ΠΑΟΚ και να πάρει ΑΕΚ το κύπελο με ένα γκολ ΑΕΚ. Ρε, τι θα γίνει μετά, τρες. Θεωρώ ότι θα παίξουμε με τη Λάρισα στο τελικό. Θα αποκλείσω την ΑΕΚ που πιστεύω θα περάσει. ΑΕΚ θα την αποκλείσω στα ημιτελικά. Δεν πιστεύω να μου κάνεις μήνυση που σε αγαπώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ, αν είναι η αγάπη έγκλημα να το ρωτάς. Αλίμονο, και εγώ σε αγαπώ. Φιλάκια γκαλίτσες. Γεια, γεια. Γεια σου, Μάχε. Πάμε παρακάτω. Φωνή, φίλε, εκτόπισμα. Άκου, άκου. Έχεις τι να λέμε τώρα, φίλε. Ναι, καλημέρα σας. Τι τραβάμε. Και εμείς χορεύτριες. Στην αναμονή. Πρέπει να στέλνουμε τα μηνύματα, γιατί ποιος θα κάνει αυτό τώρα με τα μηνύματα. Πρέπει να ακούμε τώρα τον άλλο να τραγουδάει. Α, καλημέρα! Έλα, και εμείς αγαπάμε! Α, εδώ είσαι, δεν πρόσεξα ότι είναι. Έλα, γοράκι μου. Καλά, αδερφέ μου. Είσαι ο. Χρήστος. Έλα, ρε Χρήστο. Αν θέλεις, βάλε μέσα και στο... Βεβαίως. Για να σε το τραπέζι. Για τραπεζάκι. 2,60. Τελειώνω. Χρήστος. 2,60. Καλός χρόνος. Πώς το βλέπεις για double? Πώς το βλέπω για double? Ναι. Πάρα πολύ πιθανό. Αν η ομάδα συνεχίσει έτσι όπως πάει τον τελευταίο καιρό, πολύ πιθανό. Μόνοι μας. Μόνοι μας. Μεγάλη υπόθεση το καθαρό σκορ. Το 0 πίσω. Αυτό ήθελα πρώτα. Δηλαδή και ένα 0 όταν ήταν χθες. Περισσότερο ήθελα να μην φάμε γκολ παρά να βάλουμε. Δεύτερο. Αλήθεια το λέω. Δεν το περίμενα. Ναι, ναι. Δεν το περίμενα για το καθαρό πίσω, για το σκορ, που σημαίνει ότι δηλαδή πολύ πιο άνετος πας στο... έχεις καθαρίσει τώρα το... Λέει μια σχέση. Όχι, να μην κατέβουμε πρέπει. Δηλαδή να στείλουμε Madame Tussauds. Γέρνα γάλματα. Τι θα γίνει τώρα με τις μεταγραφές? Με τις μεταγραφές φεύγει ο Τσίμηρο ότι είναι σε είναι μια... σίγουρο. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Γιατί τι? Όλο... Ότι δηλαδή... ξέρω ότι θέλετε να κάνω αυτό που κάνουν άλλοι, ότι ξέρω εγώ, αλλά δεν σας λέω το. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, άμα σας πω και αυτό που ξέρω, φίλε, γίνει... είδατε που σας το είχα πει. Φίλε, μας δουλεύει, μας τρολάρει. Θα σας έλεγα, μη μας λες καν. Λοιπόν, δεν ξέρω. Θέλει... να σου πω ότι ξέρω. Άλλη... ξέρω θέλει ότι... Ιανουάριο, Φεβρουάριο, ενίσχυση. Δηλαδή, και όλο ακούμε ένα πράγμα. Και δεν παίρνουμε. Ένα πράγμα, Χρήστο, ξέρω. Ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί ο Τσίμηρωτ με έναν έτοιμο ποδοσφαιριστή που θα μπει κατευθείαν. Ναι, ναι. Αυτό. Θα είναι ο Κουρμπέλης, θα είναι ο Νάτχο, δεν ξέρω ποιος θα είναι, που ο Νάτχο δεν είναι τέτοια θέση. Μη σου πω και δύο έτοιμους θέλουμε. Εντάξει. Και θα δεν δούμε. Ήταν ο Μολέδο για να πεις ότι δεν μπορούμε να πάρουμε. Όχι, ρε. Μα είπα εγώ και την εποχή Μολέδο. Που θέλαμε αλλά τον έπρεπε... Μολέδο, έλεγα ότι προτιμώ τον Κουρμπέλη που είναι ένα εξάρι ταχύτατο. Ήθελα δηλαδή Μολέδο, Κουρμπέλη του ήθελα κατευθείαν. Δηλαδή πώς γίνεται ο ΠΑΟΚ να δώσει. Μυστακίδι, κάτσε, δεν ξέρω, ματικό, να μην πάρουμε έτοιμους τους παίκτες. Δεν δίνει εκεί, βρε, εκεί ο άλλος ο Τουίτη. Δεν δίνει, προτιμά να τους δει τους παίκτες στον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν, ο Μολέδο ήθελε να τον δει στον Ολυμπιακό. Προτιμάει στον όψιμο φίλο του, στο συνεταιράκι του να το δώσει. Να μην δώσουμε ούτε εμείς, τίποτα. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά από ό,τι φαίνεται άλλο έχουν αποφασίσει. Άλλο. Καλά, έγινε. Να είσαι καλά, Χρήστο. Σε βάζω για τα τραπέζια. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε καλώς την τσουκνίδα. Ποιο παίχτη μπορούμε να βάλουμε στη θέση του Πέλκα που λογικά δεν θα είναι έτοιμος με τον Πανετολικό και ίσως με τον Γιόνεννα. Αυτό είναι ένα μηδέν. Τον έχεις, Κωστή. Τον έχεις. Ξέρω θα το βρεις κατευθείαν. Να σε βοηθήσω. Για πες. Είναι το πουλέν σου. Ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Ο Μπίσβαρ δεν είναι έξι όμως. Μπορεί να παίξει όμως. Δεν νομίζω. Μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό. Αυτό. Θα σου πω το εξής. Άλλο μπορεί πίσω από τον επιθετικό, να... άλλο έξι το εξάρι. Μήπως εννοείς τον Μπέλκα. Όχι τον Μπέλκα. Ο Μπέλκας δεν μπορεί να παίξει δύο μάτς. Τον Μπέλκα σου είπα. Λες, τώρα κατάλαβα. Εγώ παρανόησα. Ναι. Να παίξει δηλαδή δεκάριο Μπίσβαρ και να πάει έξι ο Μπέλκας. Δεν κατάλαβες. Σου λέω ποιο παίχτη μπορούμε να βάλουμε τώρα που δεν θα παίξει ο Πέλκας στο Πανετολικό και Γιάννενα. Νόμιζα για το εξάρι λέγαμε ρε παιδί μου. Όχι. Εννοείται τον Μπίσεσβαρ. Νόμιζα, ναι. Φυσικά τον Μπίσεσβαρ. Εννοείται. Εγώ θέλω. Έχεις μια παιχτάρα που μπορεί να σου κάνει τις κάθετες πάσεις και τέλος πάντων να
τι έκανε και ο Πέλκας. Χθες είδες πώς άλλαξε η ομάδα όλη όταν βγήκε ο Πέλκας. Εσείς το καταλάβατε αυτό. Δεν έχω τίποτα με τον Αλκαντουρί. Αλλά είναι άλλη ομάδα. Η ορμή του Πέλκα, οι επελάσεις του, οι κάθετές του, γενικά ο ενθουσιασμός που βγάζει. Αυτός ο Αλκαντουρί είναι και ενοχελικός, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι έτσι το σουλούπι του. Έβγαλε και την assist βέβαια χθες ο Αλκαντουρί, να τα λέμε όλα έτσι. Έβγαλε την παλιά, είδε. Άκουσε με λίγο. Ο Αλκαντουρί όμως έχασε μια πάσα εκεί στο κέντρο που έγινε αντεπίθεση, όπως έχασε και μια άλλη, ο Μακ, εκεί προς το Dream G που έγινε πάλι αντεπίθεση, ο δικό του λάθος. Σωστά. Ο Μακ ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ήταν πάλι πολύ μέτριος. Έπεισε. Και γι' αυτό και τον Άλεξ. Εγώ είδα ότι ο Πέλκας από την ώρα που βγήκε, έστω και έτσι, πήραν οι παίχτες διαταγές, το πούμε, μην παίζετε, μην μπλουπ, δεν χρειάζεται να βρέχουμε για άλλο. Αφήστε τους να ανοιχτούν με μπάς και βάλουμε κανένα γκολ. Ή όντως ο Πέλκας ήταν, έλειψε τόσο πολύ που φάνηκε γυμνός ο Πάπης μπροστά. Σωστό. Μανώλη, ισχύει ό,τι ισχύει και για τις σχέσεις, τα γκομενικά, πρέπει πολλές φορές να χάσεις κάτι, να σου λείψει, να σου στερήσουν κάτι για να καταλάβεις την αξία του. Χθες ήταν άλλος ΠΑΟΚ. Χωρίς τον τωρινό Πέλκα είναι μια άλλη ομάδα. Χωρίς να έχουμε. Θεωρώ ότι χθες έκανε μια σχετικά καλή εμφάνιση ο Αλκαντούρη. Ήταν, όχι ότι μάγεψε, αλλά ήταν ίσως η καλύτερη του μέρα από την στιγμή που ήρθε. Εντάξει, προσπάθησε, δεν λέει κανείς. Απλά έκανε. Προτιμώ μπίσεις βαρ, να με τα λέμε όμως. Ξεκάθαρα. Κωστή, και ο Λιμνιός ήταν καλός, όμως κάποιες φορές κράτησε την μπάλα περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Ίσως ήθελε να αποδείξει κάτι στον Ατρόμητο, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θέλω ένα με πολύ καλό παίχτη να φέρουμε επί τη θέση 6. Αν μπορεί να πάρει το Γκρουμπέλι, αλλά δεν νομίζω να το δώσουμε. Αν όχι, φέρε ένα θηρίο εκεί. Εγώ προτιμώ Κωστή έναν Νάτχο, να σου το πω έτσι, που να πατάει, να έχει το box to box, να πατάει, περιοχή. Απλά δεν είναι 6. Δεν είναι 6 πάλι αυτό. Δεν είναι ανασταλτικός μέσος. Δεν είναι αμυντικό χαφ που λένε. Ναι, ναι. Έγινε! Σε χαιρετώ! Κωστή, περίμενε λίγο. Τελευταίο. Μπράβο και στον Λουόρντα που πήγε εκεί στη Θύρα 4 και την χειροκρότησαν. Και όχι μόνο στη Θύρα 4, μπήκε και μέσα στα πανηγύρια με τον Βιερίνια που ανοίξαν σαμπάνιζ για τα γενέθλιά του. Και η λεπτομέρεια, μόλις κατάλαβε τραβάνε βιντεάκι, αποτραβήχθηκε λίγο. Έτσι, εγώ τον παίχτη, τον παίχτη μπορεί να είναι κουκουρούκου στο μυαλό τελείως. Πρέπει εμείς να βρούμε το κουμπί και να εκμεταλλευτούμε έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Όλοι οι Αιγυπτιακοί έτσι. Όλοι οι Αιγυπτιακοί νομίζω ότι ο Σαλάχ στη Λίβερπουλ δεν είναι απλά. Είναι πεκτάρα, το έχει κάνει ο ίδιος. Έγινε! Μανουέλ! Φιλιά! Γεια σου Τσουκνίδα! Σε βάζω! Πες μου τα τελευταία ψηφία! 600. Φιλιά! Bye! Καλημέρα σας! Πάμε στον επόμενο! Ναι! Έλα Φλαραγγί! Καλώς το παιδί! Καλώς τον Κάραγγελ! Ψηλά έχεις! Πάμε. Έλα. Κάτσε να ψάξω. Πάμε. Λοιπόν, πιο εύκολα βγάζει συνεννόηση με τον Μάγο παρά με την Τσουκνίδα. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε αυτό. Τους χαίρομαι τους διαλόγους. Το ότι μιλάει τρελός με τρελό, ε. Να το κοιτάξτε αυτό, ναι. Γιατί ο Τσουκνίδας σου λέει τώρα που δεν έχουμε τον Μπέλκα δυο μάτς, ποιος μπορεί να παίξει το πουλάκι σου. Και εγώ κολλάω στο εξάρι. Είναι τα απόνερα από το τηλεφώνημα με τον Μάγο. Λοιπόν, Φλαράκι, να σοβαρευτούμε λίγο. Εντάξει, χαρήκαμε, αλλά δεν μας αφήνουν ρε φίλε να το γουστάρουμε λιγάκι. Δηλαδή, 2 η ώρα το βράδυ το βλέπω, λέω, αχ, άντε πάλι. Ναι. Έφυγε, φεύγει ο Τσίμιρος. Και δεν είναι ότι φεύγει. Ποιος θα μπει τώρα. Αυτός. Δηλαδή έπρεπε να είχες πάρει τον άλλον. Σωστό. Δεν είσαι φίλος. Σωστό. Και εσύ να πάρεις τον άλλον. Βεβαίως, πάρ τον άλλον. Έτσι. Να είναι εδώ, ρε φίλε. Να είναι εδώ ο άλλος. Όποιος και να είναι αυτός, έτσι. Ο άλλος. Και το κυριότερο, πρόσεξε. Να έρθει ο άλλος μεν, αλλά να μην παίξει γύρω στο 15 Αύγουστο. Δηλαδή να έρθει ένας. Να είχε έρθει άμα ήταν ήδη, να αρχίσει να προσαρμόζει να κάνει, πώς θα μπει τώρα. Δεν νομίζω ότι περίμεναν ότι θα πωληθεί ο Τσίμιροτ. Να σου το πω έτσι απλά. Δεν περίμεναν, ρε φίλε. Τι ξαφνικά έγινε αυτό. Φαντάζομαι ναι, αλλιώς θα ήταν ήδη εδώ ο αντικαταστάτης του, λέω εγώ. Δεν ξέρω, φίλε, να σου πω κάτι. Αν σκεφτείς τα περισσότερα μάτς από
που ξεκινήσαμε το καλοκαίρι μέχρι τώρα, σχεδόν σε όλα είναι βασικό στο τσίμερο. Ναι. Είτε ήταν με τον Γκάνια, είτε ήταν με τον Μαουρίσιο. Μαουρίσιο, είτε και με Αλκαντρί, ποιο έπαιζε, ήταν ο τσίμερο του μέσα. Έδεσε καλύτερα με τον Μαουρίσιο ο τσίμερο από ότι ο Γκάνια. Τα πιο δύσκολα μάτς είναι αυτά τα δύο που έρχονται τώρα. Θα μπορέσει να τα πάρει. Εδώ τώρα είναι η ώρα του Μπίσεσβαρ. Και στο εξάρι, πιανού η ώρα είναι. Και στο εξάρι. Και ακούω για Νάτκο. Ποιο να, Νάτκο είναι οχτάρι. Και έχει τρία. Τρία έχει. Έχει Μαουρίσιο, Ελκαντουρί και Χασάχοφ. Ναι. Να πάρει κι άλλον, δεν του κάνει συλλογή. Όχι, όχι. Άλλο είναι. Άλλο παίκτη. Όπω είπε, εσύ τι κάναμε, ψηλό, δυνατό, γρήγορα. Πότε θα έρθει και πότε θα έρθει. Το θυμάσαι αυτόν τον Εντόι που. Το θυμάμαι. Δεν το... Ένα τέτοιο παίκτη. Θέλουμε ένα στυλ Ντεσαγί, ένα στυλ. Είναι κρίμα τώρα το επόμενο μάτι να μην το πάρει. Γιατί θα αλλάξει όλη η ομάδα. Τι να πω. Κάποιος είπε από κάτι μίλησε. Τι μέσα, στο βάθος. Ένα Μιλιβόγεβιτς θες λέει. Α, μπράβο. Ακριβώς. Τώρα λέμε παίκτες για να καταλάβετε το στυλ. Ναι, θέλει δηλαδή έναν υψηλόσωμο, τρεχαντήρι, τεχνίτη, ο οποίος να δεσπόζει στο κέντρο, να έρθει και να είναι αντίστοιχα ένας Μάτος στον άξονα. Ένας Πρίγιοβιτς στον άξονα, ένα εξάρι. Δηλαδή θα ακολουθούμε και το πνεύμα της ομάδας. Νίκη την Κυριακή οπωσδήποτε. Τίποτα άλλο. Νους, αύριο θα μιλήσουμε νίκη, μόνο γι' αυτό. Μόνο νίκη, γι' αυτό. Νίκη, τέλος, το σήμερα, κύπελο το αφήσαμε πίσω. Το αφήσαμε πίσω. Νίκη την Κυριακή με οποιοδήποτε τρόπο. Ακριβώς. Ναι, φιλιά, γεια σου Κωστάκη. Πάμε παρακάτω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, ρε. Τι κάνετε. Κάνεις διακοπέ. Είσαι, όχι, δεν είσαι... κάνω διακοπές εγώ ακόμα. Έλα, Δόκτωρ Βαγγέλης, είσαι. Καλημέρα σας. Έλα, για πες. Ξέχασα τι ήθελα να πω, ρε Κουστάκη. Δεν είναι... Εγώ συμφωνώ μαζί σου πάντως, σε γενικές γραμμές. Τα βρήκα. Εν κατακλείδη δηλαδή, είχες δίκιο απόλυτο. Τώρα επιμέρους λεπτομέρειες. Είδες, μου βγήκε ο Πέρκας, ε. Α, δεν το πράγμα. Δεν το είδατε, μόνο εγώ το είδα. Όπως επίσης, όταν μπαίνει ο Πρίγιοβιτς, είναι άλλη ομάδα. Αλλιώς τον αισθάνονται μπροστά. Ο Κουλούρης δεν μπορεί προς το παρόν. Μαρκάρουν πιο σφιχτά. Μα φοβούνται, ο άλλος είναι έχεις μεντάν, φίλε, όταν ξέρει ότι είναι ο Πρίγιοβιτς εκεί. Σου λέει, θα με παστελώσει μόλις το αφήσω μισό μέτρο. Μετά μαρκάρει ένας παίχτης, μετά πάνε δύο αμέσως. Τέλος, πάνε αμέσως μαζί. Δύο στην μπάλα επάνω, όταν είναι. 0-26. Βαγγέλς. Βαγγέλς. Λοιπόν, πάλι αρχίσαμε για μεταγραφές. Τώρα το Τσίμερο θέλουν να μας διώξουνε. Όχι να μας διώξουν, πουλήθηκε. Ο Τσίμερο πουλήθηκε, άσου δημοσιογράφους. Ο δημοσιογράφος φταίνε για πολλά δεινά. Δεν διαφωνώ. Αλλά ο δημοσιογράφος μερικές φορές περιγράφει αυτό που γίνεται. Τι να κάνει δηλαδή ο ρεπόρτερ, να μην το πει. Τη νύχτα πήγε μια μισή ώρα, δύο παρά στην Τούμπα και συμφώνησε να μεταγραφεί στην Σταντάρ Λιέγκης. Φεύγει, αν δεν έχει φύγει ήδη σήμερα το πρωί, ο Τσίμερο πουλήθηκε, ρε αδερφέ. Φταίει ο δημοσιογράφος. Δεν έχω με το συνάφι μας τίποτα, κανένα θέμα να υπερασπίσουμε κανέναν. Μας κουράσαμε το Μολέντο, γι' αυτό τώρα τα λέω. Και για το Μολέντο δεν είπαν κανένα ψέμα οι ρεπόρτερ, αφού φτάσανε μια ανάσα, έχει συμφωνήσει. Τώρα αν είναι στον Παναθηναϊκό, μία λένε έτσι, μία αλλιώς. Αν ο παίχτης, άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει το μεσημέρι, άλλο το βράδυ. Τι είναι αυτή εκεί ο ρεπόρτερ. Εμείς πρέπει να ασχολούμαστε με το τώρα, αυτό που βλέπουμε στην εμένα ξέρεις τι με ενδιαφέρει, φίλε. Διπλό στο Αγρίνιο. Τώρα. Με ποιους παίχτες με αυτούς. Τώρα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Κατάλαβες. Αυτά. Okay. Φιλιά. Okay. Γεια σου, δόκτωρ. Γεια, yeah, πάμε επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888. Ναι, Κωστάκη, αυτό πήραμε, Κωστάκη. Καλό στο κορίτσι! Περιμένουμε 47 ώρες, Κωστάκη. Αλήθεια. Μιλάς εσύ, μιλά και εγώ το τηλέφωνο. Έτσι. Λέω, άντε ρε Κώστα, τελειώνε. Τέλεια, χαίρομαι που τα είπαμε. Άντε ρε Κώστα, τελειώνε. Καλημέρα. Το γκολ ήταν offside, να το λέω από την αρχή για να ξεκινήσουμε. Τελείωσε, εμείς δεν θέλουμε. Και δεν ήταν καθαρό, ήταν 1-0 και τελείωσε και πάει, αυτό είναι. Εγώ στην αρχή που το είδα είπα δεν είναι, μετά είπα είναι, μετά ξαναείπα μπα δεν είναι, μετά το ξαναείδα είπα είναι. Τελικά κατάληξα ότι είναι. Γεια σου, τη Λάρα μου. Τέλος πάντων. Σε βάζω για κρασιά και τραπέζια. Πες μου τα τελευταία ψηφία. Ναι, εγώ δεν θέλω τραπέζι, δεν μπορώ να φάω, είμαι άρρωστη αυτόν τον καιρό. Δώσε μου κρασάκι θέλω. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. Αφού το είδε. Τώρα που να ψάχνω τώρα στα κινητά. Περίμενε τώρα, το ξέχασα. Πρέπει εγώ να το θυμηθώ, εσένα που είναι δικό σου. 1255. Σε? 1255. Μάλιστα, σε 255. Τέλεια.
Ωραία. Λοιπόν, άκου να σου πω, εγώ το διάβασα και για να πω τώρα και που το διάβασα, το είναι πάω που το διάβασα. Ναι, το είπα και εγώ την πήγα. Γιατί μια μισή ώρα, δύο παρά, ναι. Γιατί δεν ήμουν πολύ καλά χθε, που ήμουν το τέλο πάντων τα κόκαλα, ναι. Μέση μου γενικώ, ψιλοσαραβάλιασα. Λοιπόν, εγώ φίλε να σου πω ειλικρινά, έμεινα. Εσύ να μπορεί, τέλος, εμένα ο Τζίμιρο μου αρέσει. Αν, ειδικά τελευταία πάλι, βέβαια δεν μου θυμίζει από το παρελθόν τον Τζίμιρο, αλλά δεν μου θυμίζει και αυτό τελευταία πριν ένα διάστημα. Που ήταν εντεφορμέ τελείως, ναι. Τελευταία έχει δέσει, παίζει καλά. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Ό,τι θέλετε πέστε μου, και εμένα αυτό με ενδιαφέρει να κερδίσει το αυτό. Μεθαύριο η ώρα 3 ο ΠΑΟΚ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Χρήστο τον Κολομπάμπουα. Το παιχνίδι αυτό μεθαύριο είναι πολύ κομβικό παιχνίδι, ακόμα και από το χθεσινό. Λοιπόν, και μας λείπουν τρεις παίχτες. Λοιπόν, ο Τζίμιρο είναι μεγάλη απώλεια. Δεν μπορεί μία μισή δύο παρά να ετοίμασε το βράδυ τις βαλίτες που να μην το ξέρει κανείς. Ή εκτός από, όπως είπες, αν έχουν κάποιον έτοιμο. Λοιπόν, εγώ θα λέω, θα το ξαναλέω, ό,τι λάθη βλέπω θα τα λέω, όπως λέω τα καλά. Γιατί εγώ δεν τρώω κουτό χορτό. Ούτε εξυπηρετούμε κανένα σκοπό. Να σου πω κάτι, Κωστή, αυτό λέγαμε προχθές και με τον Χρήστο. Λέγαμε, ας πούμε, τους γάμπρους, ρε εσείς κουτόχαρτο, σας ταΐζουν. Τι να πω τώρα, να πω ότι δεν έχω ομάδα. Ομαδάρα έχω. Εχθές τέλος πάντων, είχα καιρό έτσι να τον πάω, στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια. Αλλά κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, εντάξει. Το θέμα είναι ότι κερδίσαμε και αυτό και τελειώνει. Αλλά εσύ τώρα εντάξει, εχθές τώρα. Γίνεται αυτό με τον Μπέλκα που καταστανοχωρέθηκα, δεν λέγεται. Ναι. Και δεν χρειαζόταν να μπεις. Να, τι δουλειά έχει τώρα, παρότι βγήκε φωτογραφία και είναι και ωραίο παιδί, να μπεις εκείνο να παίξει ο τέτοιος. Δεν έπρεπε να μπεις χθες στη θέση αυτού. Ο Μπίσες χθες ήταν εκτός ομάδας γιατί είχε... Μα ούτε 18 άλλα δεν τον είχε χθες. Ναι, επειδή είχε πόνους οσφιαλγίας στη μέση του. Δεν τον άφησε απ' έξω. Δεν τον άφησε απ' έξω επειδή ήταν λόγοι τακτικής. Ύστερα, ένα άλλο πράγμα. Παρότι είναι στην ηλικία παιδί μου, αν τον είχα τη μέση μου και τα υπόλοιπα όλα αυτά, και εγώ τρέχω. Αλλά ξέρω μπάλα, ξέρω να βάλω γκολ. Πολύ σωστό. Θα τρέξω πάνω, κάτω, αρθώ από εκεί, θα σου δώσω καμιά και σένα, αλλά θα βάλω γκολ. Δύσκολο. Μου έγινε απέξω εσύ τώρα. Στο τέλος ρωτάς, στο τέλος ρωτάς, πόσα, πόσα. Την έδωσα καλά Κώστα. Μια χαρά. Φιλιά! Τέλος γεια σου, δουλάρα μου! Εντάξει, γίνονται κάποια λάθη που πρέπει να σταματήσουν και είναι κρίμα. Τελειώνουμε τώρα. Λίγοι αγώνες μας μείνανε. Άντε. Φιλιά! Γεια σου, δουλάρα μου, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Α, διάλειμμα πρέπει. Ναι. Έχω μέχρι τώρα 1, 2, 3, 4, 5, 6 για τα τραπέζια και για τα κρασιά. Να υπενθυμίσω, γράφετε στο κινητό σας 2310 ή στο σταθερό σας 2310-287-888. Είναι το σταθερό μας. Θα επανέλθουμε. Κληρώνουμε δύο τραπέζια στη Λαδόκολα από τον Κορδελιό στο Καρμάγιο. Εξαιρετικό σημείο για να πάτε να φάτε να γουστάρετε. Θα κολλήσετε και θα ξαναπάτε. Μιλάμε εγγυημένα πράγματα. 16 χρόνια. Και ένα κυβότιο εκλεκτά κρασιά από τα κρασιά Αμπελόης. Μου λέτε το όνομά σας, κάνουμε την κλήρωση. Σούξου μουξου. Καλημέρα Κωστή. Πριν το διάλειμμα αυτό, σου είπε ο άλλος τελειώνω σε 2.60. Για τα τελευταία ψηφία κινητού και το απαντά σιγανόφωνα. Καλός χρόνος να τελειώνεις. Τι αλήτης είσαι, φιλιά, καλή αντάμωση με τα αδέρφια στο Αγρίνιο. Γιατί η ομάδα μας βάζει δύσκολα πλέον με Τσίμιροτ και με Πέλκα εκτός. Του Τσίμιροτ είναι δική μας επιλογή. Του Πέλκα είναι επιλογή της στιγμής και της μοίρας. Τι να κάνουμε. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε, εδώ είμαστε. Πάμε για το τελείωμα. Να υπενθυμίσω ότι έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6 ονόματα. Για τα δύο τραπέζια και για το κυβότιο κρασιά Αμπελόης, εξαιρετικά κρασιά από το φίλο μας το Βαγγέλη δική σου παραγωγή σε γυάλινο μπουκάλι με γυάλινο πόμα. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν δίνει όπου όπου. Γράφετε από το κινητό σας, είπαμε, ή από το σταθερό 2310-287-888. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις? Τι να κάνω, φίλε, εδώ παλεύω με τη φωνή. Με την τυρόπιτα. Με την τυρόπιτα. Α, Νικόλα. Έρωτα, έρωτα. Ξέρεις τι μ' άρεσε πολύ. Σε μια διαφήμιση που λέτε για κάποια ταβέρνα, Τσολιάς, πώς λέγεται. Ναι. Αυτός που μιλάει και κάνει και λέει, έχει κάνει κρέατα. Ναι. Δηλαδή, άμα μιλάς έτσι, τον πείτε στον άλλον να πάει να φάει. Δεν ξέρω. Και ακούγεται η γυναικούλα από κάτω. Η καημένη. Ρε, έχουμε γεμίσει τη γραμμή σου γάμε. Έλα, γάτε. Παλιό γάμε. Έτσι, έτσι. Έλα εδώ και πάρτα. Δεν μου λες να σε ρωτήσω λίγο. Πάρτα, μωρή, πειρασμένη. Τα κρέατα. Άμα έχεις μια φίλη στο νοσοκομείο, θα πάω να τη δεις. Βεβαίως. Εννοείται.
Θα πας όντως, αλήθεια το λες. Αν έχω μία φίλη, εξαρτάται τι φίλη είναι. Ναι, και άμα, και άμα θα πας, θα την πας κάτι, ας πούμε, θα την πας κάτι. Ε, κάτι θα πας, δεν μπορεί να πας μάδια χέρια. Τι θα την πάρεις. Ε, καζάντιπι. Θα την πάρεις. Εσύ. Γλυκά ή, γλυκά ή λουλούδια. Μπορώ να κάνουμε ένα συνδυασμό. Άμα την γουστάρω, μπορώ να πάω και με λουλούδια. Ωραία, και τι θα την πεις εκείνη την ώρα. Σήκω μωρή άρρωση, πάρτα μωρή άρρωστη! Έτσι, μπράβο. Βάλε με τώρα λοιπόν στο τραπέζι και το τον γάτα. Τι αλήτης είσαι. Είμαι, είμαι, είμαι. Λοιπόν. Τυρόπιτο οπωσδήποτε το Σάββατο, άκου αδελφέ. Μην ακούσεις τίποτα. Ούτε γιατρούς, ούτε τσάγια, ούτε τίποτα. Έχεις πειθό, έχεις τρόπο, έχεις ρητορική, έχεις μια. Θεωρώ μια εφράβεια η οποία πείθει και τον Εσκιμό να αγοράσει παγάκια από σένα. Και το Βεντουίνο άμμο ψηλή. Έτσι. Έτσι. Πάλι εγώ, διγενής Ακρίτας. Ε, πες λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. 656. 656, μονάδα πυροβολικού, στο Κυλκής. Έτσι, έτσι. Έγινε, Νικόλα! Για φιλιά. Φιλιά. Για, για. Α, ακούς, ακούς. Ναι, ναι, ναι. Κουρμπέλης παίζει, Κουρμπέλης λέει παίζει, ε. Άμα είναι αυτό. Δείχνει τσίμηρο, παίρνεις Κουρμπέλη. Άμα γίνει αυτό, είναι το ιδανικό, φίλε. Ναι, έρχεται, παίζει σε ένα τέταρτο αυτός. Εντάξει. Και φεύγει το επόμενο τρίμηνο. Ευχαριστώ, γεια. Φιλιά. Καλημέρα σας στην Τινούλα μας που ακούει μέσα στο λεωφορείο. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σου, Τινάκη. Εγώ στέλνω μηνύματα, λέει στην Τούλα. Γεια σας, ναι. Γεια, γεια χαρά. Καλώς το παιδί. Πάντως, πραγματικά... Φιλάρετε εσύ. Ναι. Σε γνώρισα από το βλέμμα. Γεια, πες. Πάντα. Συμφωνώ με την Τούλα, ίσως μια από τις λίγες φορές, αλλά συμφωνώ. Α, συνήθως διαφωνείς με την Τούλα. Κοίταξε, παίρνει τη ματιά που είναι του θυμικού, δηλαδή επιθετικά μέσα από την ψυχή, αλλά σίγουρα υπάρχει και λίγο πιο ψυχρινή εικόνα. Εσύ, ο καθένας έχει τον χαρακτήρα του, έχουμε πει. Ναι, γι' αυτό λέω. Σε αυτή την περίπτωση, και εγώ έτσι είμαι, και εγώ αυθόρμητος είμαι, δηλαδή. Ότι... Ναι, εγώ δεν είναι θέμα, είναι ότι κάποια πράγματα, ας πούμε τώρα, τώρα είναι λάθος για μένα ο Τσιμιρότ. Αλλά υπάρχει και λόγος που γίνεται. Φυσικά. Υπάρχει λόγος γιατί υπάρχει ένα fair play που μπορεί να μας κάνει ζημιά. Και υπάρχουν κινήσεις που γίνονται χωρίς να μπορούμε να τις υπολογίζουμε. Ναι, δηλαδή είναι υποχρεωμένο. Το fair play εννοείς το financial fair play. Ναι. Αυτό εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει αυτό να γίνει τώρα 12 βήματα πριν τον τίτλο. Είναι ότι κλείνει η χρονιά. Κάποια στιγμή θα κλείσει η χρονιά. Ωραία, δεν μπορούμε δηλαδή να τον πουλήσουμε σε 12. Κάποια νούμερα στα χαρτιά. Δυστυχώς τα χαρτιά είναι ανελέητα. Δεν ξέρω. Ό,τι δείξεις πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Και έχουν σταματήσει και μπλοκάρει και μεγάλες ομάδες. Έτσι. Η Μπαρσελόνα, ομάδες που ουσιαστικά έχουν εκατοντάδες εκατομμύρια. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος. Σου μιλάω ειλικρινά. Όντως υπάρχει θέμα εκεί, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος. Επίσης, κάτι άλλο που το συζητάμε τώρα με το Σωτήρη. Ακόμα κι αν πουληθεί στη Στάνταρ Λιέγης ο παίκτης, πρέπει την Κυριακή στις 3 η ώρα να είναι στην 11η στο μάτς με τον Πανετολικό. Για όλα αυτά τα χρόνια που πέρασε εδώ, που δεν του έλειψε τίποτα, που η ομάδα του συμπεριφέρθηκε άψογα, που τον αγάπησε ο κόσμος, αγάπησε και αυτό την ομάδα. Δεν έχουμε παράπονο, είναι ένα παιδί αδαμάντινο. Δεν είχαμε ποτέ θέμα με τον Τζίμιροτ. Οφείλει, θα μου πεις, θα βάλει τα πόδια του στη φωτιά. Θα κυνηγήσει τις μπαλιές, θα παίξει με όλο του το πάθος και την αυταπάρνηση, ενώ ξέρει ότι μετά το μάτς θα φύγει. Δεν ξέρω, αλλά επειδή δεν έχω άλλον, θα του πούμε βεβαίως εμείς σε δίνουμε, αλλά οφείλεις να πεις ένα αγωνιστικό αντίο στην ομάδα. Με την παρουσία σου στην αναμέτρηση του Αγρινίου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Άλλος μπορεί να πει όχι, το στέλνεις και δεν. Μακάρι, γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια μαζεμένα, ας μπορέσει τουλάχιστον να συμβάλλει. Να μην κουραστούν οι ίδιοι και οι ίδιοι που είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Μετά από μια εβδομάδα θα είμαστε σε πιο καθαρή εικόνα. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η στιγμή. Είναι μια στιγμή που δεν την έχει ζήσει αυτή η ομάδα ακόμα. Φορτώνεται παιχνίδια και αυτά τα παιχνίδια δημιουργούν κόπωση. Ελπίζω να το ξεπεράσουμε ανέμακτα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκεί στο Πανετολικό έχει ένα τέλειο γήπεδο, έχει πάρα πολύ, πολύ ωραίο χόρτο. Όποιος ξέρει να παίζει μπάλα μπορεί να κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Θέλω να αντιπαρέλθω το εκεί στο Αγρίνιο, έχει πάρα πολύ ωραίο χόρτο. Μπορεί να μας κάνουν μήνυση από τη δίωξη.
Θα αντιπαρέλθω. Καταλαβαίνω ότι μιλάς για τον αγωνιστικό χώρο και άσε με εμένα να κάνω την πλάκα μου. Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Και μάλιστα. Στην Καλαμάτα να δεις. Δεν ξέρω αν είναι του Αγρινίου καλύτερο, αλλά πάντως σίγουρα πιο νότια είναι ακόμη καλύτερα. Έτσι, χαίρομαι που μιλάμε για αγωνιστικούς χώρους. Γεια σου, φιλάρετε! Γεια σου, φιλάρετε! Επειδή, Δημήτρη μου, τα έχω πει στην αρχή, δεν μπορώ να λέω όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτά το που είπα στην εισαγωγή μου, το επανέλαβα και μέσα στην εκπομπή. Θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, Κωστή, να μου πεις αν συμφωνείς ή διαφωνείς με την πώληση του Τσιμιρότ. Είπα ότι διαφωνώ 12 βήματα πριν τον τίτλο. Αυτή είναι η δική μου άποψη όμως. Εγώ ούτε δημοσιογράφος είμαι στην εκπομπή, ούτε ρεπόρτερ πάω και είμαι, ούτε. Δεν. Έτσι, λέω την άποψή μου. Δεν τρελαίνομαι για τον παίκτη, να σου το πω έτσι. Δηλαδή, δεν είναι για μένα ούτε Μάτος, ούτε Πρίγιοβιτς, ούτε Πέλκας, ούτε Βαρέλα ο φετινός. Δεν είναι τέτοιος. Από αυτή την πρώτη. Από το πρώτο επίπεδο που εγώ τους θεωρώ, δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει. Όμως θεωρώ ότι 12 βήματα πριν τον τίτλο, 25 Ιανουαρίου, δύο μέρες πριν από το μάτς στο Αγρίνιο, δεν θα τον έδινα τον ποδοσφαιριστή. Και μάλιστα για 2-2,5 εκατομμύρια δεν είναι ότι η ομάδα πεινάει και ότι γίνονται αυτά που γίνονται στον Βάζελο, που δεν έχει να επιβιώσει και πουλάνε ό,τι βρουν τον Βιαφάνες, τον Έντς, τον αλλιώς. Επίσης να δούμε τον αντικαταστάτη. Στα λέω έτσι εντάχει πάλι αυτά που είπα. Διαφωνώ. Δεν τρελαίνομαι για τον ποδοσφαιριστή, αλλά από αυτούς τους υπάρχοντες φέτος, ούτε ο Κάτσε έχει παίξει, ούτε ο Κάνιας έχει δείξει πράγματα. Ήτανε μαζί με τον Μαουρίσιο, είχαν βρει μια σταθερά στα τελευταία παιχνίδια. Είναι απώλεια τώρα. Το σκεπτικό τους είναι άλλο από το δικό μας. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ακούγομαι. Βεβαίως. Είσαι ο. Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ζουμουσάδα. Λοιπόν, να σου πω για το. Καταρχήν να σε βάλω στην κλήρωση. Να σε βάλω στην κλήρωση για τα τραπέζια. Εννοείται, για τα εννοείται. Για τα τραπέζια και για τα κρασιά. Τέλεια. Πες μου λίγο τρία τελευταία ψηφία. 6-6-0. 6-6-0. Τέλεια. Πάμε τώρα. Πες μου. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αν τυχόν αληθεύουν αυτά τα σενάρια ότι ο Τσίμιροτ πωλήθηκε στα 2,5 εκατομμύρια. Μια στιγμή. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη. Δεν είναι σενάρια, δεν είναι υπόθεση, είναι πραγματικότητα. Δύο η ώρα ο παίκτης βγήκε και δήλωσε: φεύγω. Πιθανόν να έχει φύγει ήδη. Σας το μεταφέρουμε, είναι είδηση, δεν είναι εικασία, ούτε υπόθεση. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία να απολυθεί τώρα ο Τσίμιροτ, γιατί μπορεί όλη τη χρονιά να βγάλει τα παιχνίδια, του χρόνου να πέσει κατακόρυφα η απόδοσή του και όταν θα θελήσω πάω κάποια στιγμή να το πωλήσει, να μην πιάνει αυτά τα λεφτά. Όπως είχε γίνει με τον Κάτσε. Δηλαδή, ακριβώς. Νομίζω δηλαδή ότι έφτασε στα ύψη του ο Τσίμιροτ και είναι η κατάλληλη ευκαιρία και για το παιδί, αφού το είχε και όνειρο να παίξει κάποιο ευρωπαϊκό. Η αλήθεια είναι ότι το ήθελε και αυτός. Ακριβώς, να πάει να παίξει, να γίνει ακόμα πιο τρανός, να ανέβει ακόμα η χρηματιστηριακή του αξία. Και όσο αλλά αυτό μετά δεν ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ από εκεί και μετά, δεν μας ενδιαφέρει. Ακριβώς, αλλά τον ΠΑΟΚ τον ενδιαφέρει. Εσύ θεωρείς ότι ο Τσίμιροτ έφτασε το πικ του? Ναι. Και σχετικά με τα πεσινά παιχνίδια τα οποία ήταν στα μισά. Καλώς, τα άλλα δεν τέλος, βλεπότανε και ζοριζόταν ο ΠΑΟΚ και υπήρχαν και από πέσει σκέψεις για να απολυθεί. Αλλά δεν θα πιάνε αυτά τα λεφτά, νομίζω είναι η κατάλληλη ευκαιρία και για τον ΠΑΟΚ και για το παιδί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή επιτυχία να έχει, να γίνει γερός δυνατός και να τον καμαρώσουμε εμείς οι ΠΑΟΞίδες, επειδή δεν είμαστε αγνώμονες σαν άνθρωποι και γνωρίζουμε ο κάθε παίκτης τι έχει προσφέρει. Και μακάρι να τον καμαρώσουμε και σε πιο μεγάλο πρωτάθλημα. Είτε θα είναι Αγγλία, είτε θα είναι Γερμανία, είτε θα είναι Ισπανία. Νομίζω, Βαγγέλη, η ένσταση, συγγνώμη που σε διακόπτω, η ένσταση των περισσότερων δεν είναι ότι πωλείται ο παίκτης, είναι ότι πωλείται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δηλαδή, αν αυτή η κίνηση γινόταν νωρίτερα, το καλοκαίρι ή αρχές Δεκεμβρίου, ας πούμε, τότε πιθανώς δεν ήταν λιγότερες οι ενστάσεις. Τώρα είναι το σημείο, είμαστε σε πολύ κομβικό σημείο του πρωταθλήματος και γι' αυτό υπάρχει η ένσταση από τον κόσμο. Είναι ευκαιρία να ξυπνήσει λίγο ο προπονητής που έχουμε. Δεν λέω καλός, χρυσός, αν και η προσωπική μου άποψη, εγώ δεν τον χώνεψα ποτέ από την ημέρα που ήρθε. Ναι. Δεν το γουστάρω μία. Πολύ κόσμο. Να πω την. Αλλά πρέπει να λέμε και τα θετικά που βλέπουμε στην ομάδα, ακριβώς, να τα λέμε έτσι. Είμαστε εμπαθείς. Είναι καιρός να ενεργοποιήσει ξανά τον Κάτσε. Γιατί τον Κάτσε τον έχει αδικήσει τρομερά. Όπως και άλλα παιδιά εκεί μέσα τα έχει αδικήσει. Έχει φάει ένα κόλλημα με κάποιους παίκτες που τους θέλοντας και μη τους βάζει. Δεν ξέρω τώρα τι παιχνίδια Μαντζαρέκα παίζουν και αυτά. Ναι, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ήρθε η ώρα να. Δεν θα έπρεπε να είναι. Το θέλοντας και μη, το μη δεν έπρεπε να υπάρχει. Το να μη θέλει ο προπονητής να βάλει ένα παίχτη και να είναι υποχρεωμένος είναι λάθος. Δεν το συζητάω έτσι. Ξεκάθαρα νομίζω είναι αυτό. Έγινε, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Μπήκες και εσύ στην κλήρωση. Ακόμα
4-5 λεπτάκια για να κληρώσω δύο τραπέζια και ένα κυβότιο κρασιά. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον. Είσαι ο Νίκος. Έλα ρε Νικόλα. Για πες. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Ναι. Που με άρεσαν εχθές. Ναι. Είναι, πήγαμε, είδαμε λίγο πιο μπροστά το άλλο το μάτς στις καφετέρες γύρω από το ναό. Σωστά. Και μου άρεσε πάρα πολύ που όλος ο κόσμος ήθελε να πάει, ψαχνόταν για τον Πανετολικό, φωνάζανε εκεί πέρα για την μετακίνηση που δεν μπορεί να γίνει. Και υπάρχει ο κόσμος, έχει αύρα θετική, έχει ξυπνήσει. Σωστό. Ο κόσμος γενικά και με τις ανακοινώσεις και με το φαίνεται ρε παιδί μου στην ατμόσφαιρα το πιάνεις. Όπως όταν υπάρχει αρνητισμός τον καταλαβαίνουμε στο πετσί μας, το ίδιο πράγμα καταλαβαίνουμε όταν έχει ο κόσμος το έχει πιστέψει και υπάρχει φλόγα και διάθεση. Είναι κάτι... Γύρω, δηλαδή οι τραπέζια φαντάσου όλοι ψαχνόντουσαν θα πάμε, ναι. Θα πάμε. Μεμονωμένα να... μόνο, γιατί οργανωμένα φροντίσανε ναι, 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 να... Ναι, 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 όχι θα πάμε χωρίς μπλούζες, θα πάμε χωρίς κασκόλ. Τον κόσμο δεν μπορείς να το σταματήσεις φίλε, δεν έχουμε χούντα, αυτό, έχουμε δημοκρατία. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ χθες και ένα πράγμα που δεν είπε κανένας και μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι μέσα στο γήπεδο είχε πάρα πάρα πολύ ωραία κερκίδα χθες, ναι. Παρά το κρύο. Το είπαμε στην αρχή, δεν ακούσα την αρχή, ναι, ναι, ναι. Και ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Σωστό, σωστό, πολύ ωραία. Θέλω να με βάλεις και εμένα στην κλήρωση. Πες μου λίγο το μικρό σου και τα τρία τελευταία Νίκος, νούμερα. 556. Νίκος, 556. Έγινε, να σε καλά. Ευχαριστώ. Να σε καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Πάμε δύο γραμμές ακόμα, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, μας ακούτε. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888. Για την αιμοδοσία που ρωτάς Δανάη, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας λες για την τράπεζα αίματος αθλητηρίων και δίνεις αίμα. Κάθε μέρα χτυπάει το τηλέφωνο και της Σοφίας και το δικό μας για να δώσουμε αίμα στον συνάνθρωπό μας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Γεια σας. 2310-287-888. Πέσανε μαζί οι δύο. Τώρα πάμε στον τρίτο. Στον Μέθε Μέθε επόμενο. Ναι. Κωστή, καλή σου μέρα. Καλώς το κορίτσι. Είμαι η Ανδρονίκη. Γεια σου, Ανδρονίκη μου. Και επειδή θα έχουμε να γιορτάσουμε πολλές νίκες και να ανοίγουμε κρασιά, πιούμε όλα τα κτήματα. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Θα ήθελα να με βάλεις στην κλήρωση. Πολύ χαίρομαι. 429. Σε έβαλα και σένα. Πες μου τι άλλο θέλεις. Χαιρετίσματα που θέλεις. Καλημέρα μου, ακούω όλους τους υπόλοιπους. Τα λένε έτσι πιο ωραία, πιο γλαφυρά. Αναλυτικά. Έτσι. Πολύ ωραία. Πάω κάρα. Μόνο. Μόνο. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Ανδρονίκη. Πάμε μία τελευταία γραμμή για να κάνουμε, γιατί έχουμε τρεις κληρώσεις να κάνουμε. Καλημέρα σας. Άντε ρε Κωστάκη. Άντε ρε Κωστάκη. Τι κάνεις. Τι να κάνω φίλε, πρέπει να ανέβγει και πυρετός. Νιώθω μια... Έλα μωρέ τώρα, ποιος πυρετός, Πάοκης αφού. Α, ακριβώς, Πάοκ αφού επειδή διώτη. Διώτη. Είναι και... η πυρετώδης ετοιμασίας για το πρωτάθλημα φίλε. Αυτό. Κοίταξε, η ομάδα χθες στο πρώτο ημίχρονο μέχρι να βρίσκει ο Πέλκας ήμασταν καλά. Μα. Μετά... σαν να πέσαμε λίγο, δηλαδή σαν να διατηρούσαμε την μπάλα, διατηρούσαμε το παιχνίδι, δεν είχαμε γκολ. Περισσότερο πήγαινε για 1-0 το μάτς. Ναι, δεν ήταν. Ναι. Δεν είχαμε δηλαδή την σούπερ απόδοση να πεις ότι ήταν 10% που δίνανε, αλλά ήταν γύρω σε 60-70 καθοριστικός εκεί. Ο Πέλκας. Φάνηκε η απουσία του, όχι ότι χθες έχουμε κανένα μεγάλο παράπονο με τον Καντουρί. Προσπάθησε, πιστώνεται και την assist. Πιστώνεται τον γκολ, αλλά... δεν ναι. Τη σέντρα που έκανε, είναι εντάξει, ναι. Αλλά δεν ήταν λίγο. Δεν ήταν δηλαδή, ο Πέλκας φαινόταν, δηλαδή μεγάλη διαφορά. Ναι. Λοιπόν. Σβήσε αυτά... τα αλάρμ να μην σου χαλάσει, να μην σου αδειάσει η μπαταρία, λέω εγώ τώρα. Είμαι σταματημένος, αλλά είμαι με τέτοιο, όπως είναι τη μηχανή αναμένη, οπότε... Α, μπράβο. Τέλεια τα αγόρια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν τελειώνει η μπαταρία. Τέλεια. Και 9-15. 9-15. Δώσε μου και το μικρό. Δημήτρης. Έγινε, Δημήτρη μου. Έγινε. Να σε καλά. Άντε. Ζουμουσού, αδερφέ, πάντα και παντού. Πάμε ζουμουσού, παντού, φιλιά, φιλιά. Το μυαλό πρέπει να είναι στο Αγρίνιο. Ναι, θα συζητήσουμε και για του Πέλκα τη μύτη και για την μεταγραφή του Τσίμιροτ και για το κύπελο, ναι. Το μυαλό μας ολονών. Το νου σας αύριο, με αυτό θα ασχοληθούμε μόνο. Κρατάμε μια επιφύλαξη. Το ξαναλέω, να μην λέω πάλι τα ίδια. Να δούμε τον αντικαταστάτη που πιθανόν να είναι κλεισμένος ή πιθανόν να κλείσει άμεσα τον αντικαταστάτη του Τσίμιροτ. Δεν ξέρω αν είναι συνυφασμένη η μη μεταγραφή, μάλλον ο μη δανεισμός του Κάτσε στον Παναθηναϊκό με το ότι ξέραν ότι υπάρχει πρόταση για τον Τσίμιροτ. Και αν ο αντικαταστάτης θα είναι ο Κάτσε. Δεν το ξέρω αυτό.
Επίσης τον Κάτσε τον είχαν όλο τον καιρό απαξιωμένο. Τώρα ξαφνικά θα πάρει την ευκαιρία του, δεν ξέρω αν θα είναι αυτός. Και επίσης εκεί θέλει ένα θηρίο. Ένα να είναι, να δεσπόζει στο χώρο του κέντρου. Να πατάει περιοχή, να έχει γκολ, να έχει κεφαλιές αστημένα, να βοηθάει στην άμυνα, να είναι ένα σουλούπι άλλο από αυτό του Κάτσε. Μιλάμε για έναν τέτοιο ποδοσφαιρικό. Πώς ήταν ο Μαρσέγ Ντεσαγί, θυμάστε, το μαύρο τον Γάλλο. Πώς ήταν σε αυτό το στυλ, αυτός ο Εντόε που συζητούσαμε, πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν να τον πάρουμε αυτόν, τον Ψηλέα. Φέτος το καλοκαίρι ήτανε. Λοιπόν, ένα τέτοιο, τον έκοψε ο Στανόγεβιτς αυτόν, ο Φωστήρας βέβαια. Λοιπόν, ένα τέτοιο κορμί, ένα τέτοιο σώμα. Θα πάμε να κάνουμε τις κληρώσεις ευθύς αμέσως. Κάτσε να βάλω νούμερα ανακατεμένα. 3, 4, 5, 6. Άνοιξε το χαλάκι, αγόρι μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Σας ευνοεί το σύστημα τώρα με τα τηλέφωνα γιατί δεν πληρώνετε μήνυμα, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε ένα ζήτημα με τα μηνύματα το οποίο θα ξεπεραστεί. Βλέπετε, δεν σταματήσαμε να δίνουμε ούτε κρέατα, ούτε τρίμερα, ούτε τραπέζια, ούτε κρασιά και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας. Αύριο θα δώσουμε τραπέζια από το Όλα στα Όρθια. Σήμερα δίνουμε από τη Λαδόκολα. Θέλω να μου πεις, Σωτήρη μου, αδερφέ μου, να μου δώσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 είναι. Θέλω από το 1 ως το 11, δώσε μου δύο νούμερα για να δώσω καταρχήν τα τραπέζια. Το 7 και το 9. Όπως καταλαβαίνετε, αριθμό μπερδεμένα για να μην βγει κάποιος έχει μετρήσει με τη σειρά που βγαίνω, γιατί είναι εύκολο, αλλάζω τα νούμερα. Λοιπόν, ο Χρήστος σε 2.60 κερδίζει το ένα τραπέζι. Λοιπόν. Και ο Βαγγέλης σε 6.60 κερδίζει το δεύτερο τραπέζι. Εσείς παίρνετε τώρα έξω στο 2310-287-888, αφήνετε και το ονοματεπώνυμό σας στην Μαριλής για να μπορέσω εγώ να τα στείλω. Μάλλον όχι, όχι ψέματα, για τα τραπέζια έρχεστε από εδώ. Και για τα κρασιά θα έρθετε από εδώ. Πάω να δώσω και τα κρασιά. Δώσε μου και ένα νούμερο για τα κρασιά. Πάλι μέχρι το 11 είχα όλους. Το 3. Το 3. Το 3 είναι η Τούλα. Άντε ρε Τούλα. Δεν έχει κερδίσει φίλε ποτέ η Τούλα. Το οτιδήποτε. Είδες! Έσπασε! Το ρόδι! Άντε Τούλα! Λοιπόν η Τούλα σε 2.55. Να το πιεις στην υγειά του Σωτήρη, γιατί αυτός σε επέλεξε. Λοιπόν, αυτά. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ψυχραιμία στα μηνύματα. Υπάρχει τρόπος να κριτικάρεις όμορφος. Χωρίς μπινελίκι, χωρίς βρυσίδι, για να μην χρειάζεται να κόψουμε. Όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα στο Μότο Μουδανιά, τα φιλιά μας, στα παιδιά, στην Αυστραλία, καλημέρα. Λοιπόν, ο Χρήστος Δαβίδης λέει μεγάλη απώλεια ο Τσίμερος σε κρίσιμο σημείο του πρωταθλήματος, ελπίζω να μην μας τυχήσει. Καλημέρα στην Βασιλική, στον Χρυσόστομο, στον Χρήστο του Στεφανίδη, γεια σου Δέσποινα Κυριακίδου, στην Αθήνα. Συνεχίζουμε Ζούμου Σου ΠΑΟΚ. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο τον Κουτσουρίδη. Καλημέρα σε μεγάλη παρέα μας. Κατά τις 6 ξύπνησα. Κάνω τον νες μου. Ανοίγω ρε και διαβάζω τα νέα της ομάδας όπως κάνουν άλλα 4,5 εκατομμύρια παοξίδες στον κόσμο. Το μάτι και ο εγκέφαλος μου λοιπόν κολλάει σε ένα δημοσίευμα για τον Τζίμιροτ. Το ΠΑΟΚ λέει συμφώνησε για πώληση του Τζίμιροτ. Σταντάρ λέγει σε ένα 2,5 εκατομμύριο ευρώ και ο παίκτης ενημερώθηκε για να φύγει άμεσα. Λοιπόν, ερώτηση λοιπόν δική μου. Νομίζω ότι το 99% όλων μας, καμία ομάδα ανά τον κόσμο και ενώ πάει για πρωτάθλημα δεν πουλάει βασικό παίκτη της ομάδας. Το ξαναλέω και ενώ πάει για πρωτάθλημα. Δεν κάνεις μια πορεία που έκανες χρόνια τώρα και λες σικεμέ και στο φινάλε έχουμε καλύτερο ξέρα από τον Τζίμιροτ και δεν το ξέρω. Ελπίζω λοιπόν να σοβαρευτούν, να ακυρώσουν άμεσα αυτή την είδηση πώληση για την περίπτωση που χαθεί το πρωτάθλημα. Ούτε τα πυρηνικά καταφύγια δεν του σώζουν. Παοξή, ξύπνα τώρα. Η υπόθεση έχει τελειώσει, αδερφέ. Δεν ακυρώνεται τίποτα. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Σας χαιρετώ. Χορηγή δεύτερης ώρας ήταν η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εκπληκτικά πράγματα τρώτε εκεί στην Μεγάλο Αλεξάνδρου απέναντι από το Μασούτι δίπλα στον Αγιώργη. 16 χρόνια. Τέντα Home. 35 χρόνια Τέντα Πέργολα Δυναμική Ελατίνα. Κορυφαίος στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Μπαμπάς και γιος. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Όσοι βάλατε Τέντα εκεί, μείνετε ενθουσιασμένοι και κατευχαριστημένοι. Είναι Μαστόρια πρώτα. Και βέβαια Καλόε, νούμερο 1 εταιρεία, αλόι με μύρτιλο, στο 2312-200-500. 49,90 οι δύο φιάλες και 20 ευρώ δώρα σε κρέμες από αλόι με μύρτιλο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχονται τα παιδιά,
ο Δημήτρης, ο Χρήσαδος και ο Μάριος. Σας φιλώ. Bye, 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 bye.